Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είμαστε κοντά σας, θα σας κάνουμε παρέα, συντροφιά και θα σας ενημερώσουμε. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής. Φυσικά με τη δυνατότητα διάδρασης, δηλαδή που να στέλνετε τα μηνύματά σας, να επικοινωνείτε μαζί μας, ακόμη και να στέλνετε, αν θέλετε, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι έχετε στη διάθεσή σας και θέλετε ίσως να το μοιραστούμε. Κάτι σημαντικό, κάτι σοβαρό, κάτι όμως και όμορφο, απλό, καθημερινό, έτσι που σας έχει κάνει εντύπωση. Θα χαρούμε να δεχτούμε τα μηνύματά σας έτσι και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι απλοί, γίνονται με διάφορους τρόπους και τους βλέπετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος της οθόνης. Θα υπενθυμίσω όμως εντάχει και θα πω ότι μπορείτε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 2651-068-541-68-542. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα με απλή χρέωση SMS στο 6970-42-47-82. Ακόμη στον ίδιο αριθμό να επικοινωνούμε μέσω Viber, δηλαδή να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αυτού του κινητού τηλεφώνου. Υπάρχει το email της εκπομπής, ωραϊπύρου@gmail.com, όπως και η σελίδα μας στο Facebook, η ώρα της Υπήρου μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες και επικοινωνούμε και από εκεί. Για τους φίλους από μακριά, που νομίζω το έχετε μάθει περισσότεροι, βλέπετε την εκπομπή μας μέσω Facebook, μέσω live streaming, είτε στην ώρα της Υπήρου, είτε στο Έπειρου στη Βιέννα, τη σελίδα του τηλεοπτικού μας σταθμού, ή δάλλως στο www.epirustvienna.eu. Λοιπόν, θα πάμε να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πολύ γρήγορα. Θα τους κάνουμε έτσι ένα γρήγορο πέρασμα και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε την πορεία των κρουσμάτων στην Ήπειρο. Να δούμε αν έχουμε κάτι νέο έτσι από το ενημερωτικό δελτίο που απέστειλε πριν από λίγη ώρα η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ήπειρου, που συλλέγει, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έτσι πολύ έγκαιρα και γρήγορα, και είναι κάτι που το υιοθέτησαν και το επόμενο διάστημα και άλλες περιφέρειες, συλλέγει στοιχεία από τα νοσοκομεία της Ήπειρου και όχι μόνο, πλέον και της Λευκάδας και της Κέρκυρας, καθώς και από εκεί έρχονται δείγματα, όπως έρχονται και ασθενείς από αυτές τις περιοχές. Αν κάποιος ασθενείς, αν υπάρχει κάποιο ύποπτο κρούσμα ή κάποιο έτσι επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και από αυτά τα νησιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Νοσοκομείο Αναφοράς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία, με τον ελεύθερο τύπο ξεκινάμε. Πώς θα γίνει η μείωση φόρου, λέει η εφημερίδα για ιδιοκτήτες ακινήτων. Έκτακτη έκπτωση στο φετινό φόρο εισοδήματος. Σε ειδική πλατφόρμα του τάξης θα δηλωθούν οι απώλειες μισθωμάτων. Τέλος τα πάρτι ανοησίας, το ήταν μέσα σε εισαγωγικό από την εφημερίδα. Ή αλλιώς ανοσίας, lockdown στην πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή μετά τα επεισόδια από αντιξουσιαστές. Σε κλειό το Σαββατοκύριακο, παραλίες, πεζόδρομοι, πάρκα. Σε 6 ελληνικά νοσοκομεία τώρα, θεραπεία με πλάσμα ιαθέντων. Για τον κορονοϊό, νέος ψυχρός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ πως δεν έφταιγαν οι Μολότοφ για τους θανάτους στη Μαρφίν. Επάρκειες ευθυνότερες μάσκες μιας χρήσης από 0,27 μέχρι 0,63 λεπτά το ευρώ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε τι λέει η Αυγή. Πρωταθλήτρια στην ύφεση με τις επιλογές Μητσοτάκη. Τι λένε οι προβλέψεις της Κομισιόν για την Ελλάδα. Ο πολιτισμός στο δρόμο. Συγκέντρωση σήμερα έγινε στις 12 στο Σύνταγμα, την ώρα που η κυβέρνηση έκανε αντιπερισπασμό και υπό την πίεση καλλιτεχνών και το Χαστούκι Ξαρχάκου παρουσίασε μέτρα. Να πούμε ότι παρουσιάστηκαν μέτρα στήριξης των ανθρώπων του πολιτισμού από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Πάμε να δούμε τι λέει για το προσφυγικό. Νομοσχέδιο έκτρωμα για το μεταναστευτικό με fast track στη Βουλή. Βασική φιλοσοφία του η αποτροπή και η κράτηση, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην προσύνοδο τώρα του ΕΣΚ, στήριξη Τσίπρα σε ΖΑΕΦ. Αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο με ρεμέτη αντί της δέσμευσης για απόσυρση. Πάμε στα νέα. Η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πρόγραμμα. Ο Επίτροπος Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πάολο Τζεντιλόνι, στα νέα. Ύφεση ρεκόρ και ανεργία στα ύψη προβλέπει για τη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το 20. Νέου τύπου απόσυρση κίνητρα και πριμ για καθαρά ιοταχή.
τι χρηματικό μπόνους υπάρχει για τα ΙΧ, μέχρι πού φτάνει το όφελος για ταξί και μικρά φορτηγά, προβλέπονται και απαλλαγές σε φόρους και τέλη, αλλά και στις τιμές στο πάρκινγκ και το διοδίον, έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο το νομοσχέδιο. Συμβολισμοί, πώς η Μαρφίν κλείνει τον κύκλο του μνημονίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων εξετάζονται δύο σενάρια ελαφρύσεων. Έρευνα, οι πανδημίες θα προβλέπονται από τα λύματα. Μάλιστα. Τοπικές καραντίνες, τα πάρτι φέρνουν το Plan B και η πτώση ενός σωτήρα, ο ειδικός, ιερωμένοι και το lockdown. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συντακτών. Υγειονομικό θαύμα, οικονομικό δράμα, προβλέψεις Κομισιόν, η Ελλάδα και πάλι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την καλή επίδοση στην αντιμετώπιση της πανδημίας, θα καταγράψει τη βαθύτερη ύφεση μεταξύ των 27. Λογικό είναι, μια χώρα που, έτσι να σχολιάσω εγώ και να πω, που ίσα έκανε τα πρώτα της βήματα, προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Μνημονίων σκληρών που πολλές φορές επιβλήθηκαν σε συνεργασία εν χώριων κυβερνήσεων με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βγάζει ακόμη μια φορά απ' έξω την ουρά της και δεν στηρίζει τη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Λοιπόν. Πέλα, ο ρατσισμός πυρπολεί χωρίς κουκούλες και υπό το βλέμμα κρατικών και τοπικών αρχών. Τηλεδιάσκεψη κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Μητσοτάκης, η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων. Τι είπαν Αλέξης Τσίπρας και Φόφη Γεννηματά στην προσύνοδο των ευρωσοσιαλιστών. Η Καθημερινή, το στοίχημα της επιστροφής στα Θρανία. Άρθρο και οδηγός επιβίωσης των μαθητών, ύφεση 9,7% φέτος, ανάκαψη 7,9% το 2021, τακτικισμοί με φόντο την τραγωδία στη Μαρφίν, μπαίνει στόπ στα αυτοσχέδια υπαίθρια πάρτι με ειδικά μέτρα, επιμένει στις γκρίζες ζώνες ο Τσαβούσογλου. Στο ριζοσπάστη, δε σωπαίνουν, αγωνίζονται για να μπορούν να ζήσουν οι εργαζόμενοι στην τέχνη και τον πολιτισμό, στο πλευρό του το ΚΚΕ που κατέθεσε πρόταση νόμου και άμεσα και επίγοντα μέτρα στήριξη για τις συνέπειες της πανδημίας, κινητοποίηση για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια από εκπαιδευτικούς και γονείς. Ναυτεμπορική, βαθιά ύφεση βλέπει η Κομισιόν στην Ελλάδα, μείον 9,7% το 20, αλλά συν 7,9% το 21. Παραμένει πιο αισιόδοξο το δικό μας Υπουργείο Οικονομικών. Ο δικός χάρτης του Δούνου του για έξοδο από την κρίση, επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, με συγχωρείτε, και επιδόματα. Νέο πακέτο στήριξης το Μάιο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Αντίβαρο στα τεκμήρια 67 κατηγορίες εισοδημάτων. Ετοιμοπόλεμες 55 εταιρείες για υφασμάτινες μάσκες. 10 εκατομμύρια ευρώ λίπασμα για την ανθοκομεία. Φιλή ζωής για τη μαραμένη εγχώρια ανθοκομεία αποτελεί χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εγκρίνει την καταβολή κρατικών ενισχύσεων μέχρι και 10 εκατομμύρια βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που ισχύει από τις αρχές Απριλίου ως μέρος της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση του κορονοϊού. Μέτωπο κατά της Γερμανίας, μπαράζ έντονων αντιδράσεων ξεσήκωσε η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας περί της αντισταγματικότητας του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, με αναλυτές να κάνουν λόγο για τριχμούς στα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Είναι κάτι που διαφαίνεται καιρό τώρα. Λοιπόν, και η διαρροή κερδών από τα δεξαμενόπλια μέχρι και 80% μειώθηκαν μέσα σε 9 ημέρες στα κέρδη των δεξαμενόπλιων, καθώς γύρισε η αγορά λόγω της περικοπής της παραγωγής αργού από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Μάλιστα. Είπαμε ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και είναι λογικό. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εδώ στο εσωτερικό, στη χώρα μας, το επόμενο διάστημα που αναμένεται να είναι δύσκολο. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως αυτά, θα τα συζητήσουμε και αργότερα στην εκπομπή, έτσι, και εννοείται ότι θα μας απασχολούν όπως φαίνεται και όλο το επόμενο διάστημα. Είπαμε όμως χρειάζεται στήριξη και δεν θέλουμε μόνο έτσι προβλέψεις και διατυπώσεις από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το Δούνο του και τους εταίρους μας. Θέλουμε και στήριξη. Είπαμε ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, είναι μια χώρα που βγήκε από τα μνημόνια μόλις πριν 1,5 περίπου χρόνο, 2, δεν έχει κλείσει ακόμα 2 χρόνια, και το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο ένα χρόνο περίπου, άρχισε να κάνει δειλά-δειλά τα βήματά της, να ορθοποδήσει, να σταθεί μόνη της.
όσο αυτό μπορούσε να γίνει, γιατί και πάλι υπάρχει επιτροπή, υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά και πάλι είναι κρίμα, έτσι, μέσα από μια τέτοια έκτακτη κατάσταση, όπως ήταν ο κορονοϊός, που έπληξε όλες τις χώρες και όλες τις οικονομίες, την παγκόσμια οικονομία, να μας αφήσουν μόνους μας για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, μένει να το δούμε. Ελπίζω κάποιες χώρες, έτσι, πιο δυνατές από εμάς, να μας υπερασπιστούν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό είναι, όπως είπαμε, όμως μια μεγάλη κουβέντα. Πάμε στα δικά μας, τα μικρά, τα ταπεινά, τα περιφερειακά, τα τοπικά. Λοιπόν, η συνάδελφος Γιώτα Σταύρου είναι μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, για να δούμε έτσι και την πορεία του κορονοϊού στην Ήπειρο και στα Ιόνια νησιά, σε Λευκάδα, σε Κέρκυρα, αλλά και έτσι την δισογραφία όπως καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεν έχουμε διαφοροποιήσεις, δεν έχουμε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας στην περιοχή μας. Δηλαδή, δεν έχουμε κανένα θετικό περιστατικό για μία ακόμη μέρα. Mm-hmm. Όσα δείγματα αντίθετα εξετάζονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα για ένα ακόμη 24ωρο ήταν αρνητικά. Πιο συγκεκριμένα, χθες έχουν εξεταστεί από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το εργαστήριο μικροβιολογίας, 88 δείγματα. Τώρα, επειδή μπορεί να αναρωτηθεί ο κόσμος γιατί τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει αυξηθεί πάλι ο αριθμός των δειγμάτων τα οποία εξετάζονται από όλα τα νοσοκομεία της περιοχής. Αφορούν σίγουρα πολίτες οι οποίοι προσέρχονται με ύποπτα συμπτώματα. Από την άλλη όμως αφορά και περιστατικά, επειδή από Δευτέρα, όπως γνωρίζουμε, έχουν αρχίσει σιγά σιγά τα νοσοκομεία να επιστρέφουν στην κανονικότητα, βάζοντας τακτικά χειρουργεία τα οποία όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν παγώσει, mm-hmm. ή για να διενεργήσουν κάποιες ειδικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν αυτοί οι ασθενείς. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν επιβάλλεται να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος. Δηλαδή, εάν κάποιος θα πρέπει σε μία εβδομάδα να μπει να πραγματοποιήσει ένα τακτικό χειρουργείο, ένα χειρουργείο δηλαδή το οποίο ήταν προγραμματισμένο, mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο βέβαια γίνεται και στα έκτακτα περιστατικά, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί, επειδή αρχίσουν να μπαίνουν σε μία ροή τα τακτικά χειρουργεία και οι εξετάσεις οι οποίες είχαν παγώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν θα ειδοποιείται από τους γιατρούς μία εβδομάδα περίπου νωρίτερα πριν το χειρουργείο, καλείται να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Αν έχει κάποια ύποπτα συμπτώματα, αν είπε σε επαφή με κάποια ενδεχομένως από τα θετικά περιστατικά, αν ταξίδεψε στο εξωτερικό, απαντά σε ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια καλείται 2 ημέρες πριν γίνει το χειρουργείο του να κάνει και την απαραίτητη εξέταση για τον ιό του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, σε αυτό οφείλεται και ο μεγάλος αριθμός δειγμάτων που εξετάζονται τις τελευταίες ημέρες από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και αυτό δεν αφορά μόνο το πανεπιστημιακό. Όχι, αφορά όλα τα νοσοκομεία. Όλα τα νοσοκομεία, ακριβώς. Οποιαδήποτε πλέον ιατρική πράξη ή χειρουργείο, είτε σοβαρό είτε πιο έτσι καθημερινό, κάτι απλό, θα πρέπει οι ασθενείς, όπως είπαμε, να εξετάζονται για το τεστ του κορονοϊού, για να μην υπάρξει διασπόρα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, εχθές εξετάστηκαν 88 νέα δείγματα, mm-hmm. από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα 5 αφορούσαν την Κέρκυρα, τα 9 αφορούσαν τη Λευκάδα και τα υπόλοιπα 74 αφορούσαν τα νοσοκομεία της Ηπείρου. Όλα λοιπόν ήταν αρνητικά. Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας των 2 νοσηλευωμένων, των 2 ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, είναι πάρα πολύ καλά η εξέλιξη της πορείας της υγείας τους. Παραμένουν ο μεν οδηγός βουνού στην παθολογική κλινική μετά την έξοδό του από την μονάδα αυξημένης φροντίδας, ο δε ηλικιωμένος από την άρτα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, η πορεία της υγείας τους εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Τώρα, σήμερα, επειδή είπαμε ότι τα χθεσινά δείγματα όλα ήταν αρνητικά, δεν θα αναφερθώ πόσα δείγματα είναι σε κάθε νοσοκομείο αρνητικά από χθες. Θα πάμε να δούμε πόσα έχουν ληφθεί σήμερα. Στο νοσοκομείο Χατζηκώστας σήμερα έχουν ληφθεί 20 νέα δείγματα. Συνολικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν ληφθεί 418. Από το νοσοκομείο της Άρτας σήμερα έχουν σταλεί επίσης 20 νέα δείγματα για εξέταση. Συνολικά έχουν ληφθεί 608 δείγματα. Από το νοσοκομείο της Πρέβεζας σήμερα έχουν σταλεί 11 δείγματα και νοσηλεύονται, να πούμε, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας 6 πιθανά περιστατικά, ενώ αναμένεται απάντηση και για επιπλέον 5 δείγματα πιθανών περιστατικών, τα οποία όμως βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό.
Στο νοσοκομείο Φιλιατών Τέλος σήμερα έχουν ληφθεί και έχουν σταλεί προς εξέταση 3 νέα δείγματα, ενώ συνολικά από το νοσοκομείο των Φιλιατών έχουν ληφθεί 96 δείγματα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την πορεία της εξέλιξης του κορονοϊού στην δική μας την περιοχή. Και να ευχηθούμε για μια ακόμη φορά και το επόμενο χρονικό διάστημα να κυλήσει έτσι με αρνητικές απαντήσεις σε ό,τι αφορά τα δείγματα τα οποία αποστέλλονται προς εξέταση. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη ειδησιογραφία, να πούμε ότι είχαμε χθες το απόγευμα αυτή την διαμαρτυρία με τις άδειες καρέκλες στην κεντρική πλατεία της πόλης, μια πανευρωπαϊκή έτσι συμβολική κινητοποίηση των καταστημάτων εστίασης, οι οποίοι σίγουρα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και ενδεχομένως, και όχι ενδεχομένως, και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και μελλοντικά, ακόμη και όταν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν οι περιορισμοί που υπάρχουν για αυτά τα καταστήματα. Είναι αρκετά μεγάλη, οπότε θεωρούν ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ η καθημερινότητά τους και η επόμενη ημέρα. Είχαμε λοιπόν μια διαμαρτυρία, έτσι, αυτή την ιδιόμορφη διαμαρτυρία και στην πόλη των Ιαννίνων, ενώ να πούμε πως τα προβλήματα και τις ανάγκες για τις εστίασεις αποτέλεσαν και το αντικείμενο της συζήτησης που είχε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ιαννιτών, ο κύριος Βάβας, mm-hmm. με τον πρόεδρο του Σωματείου, σε τοπικό επίπεδο, τον κύριο Χρήστο Τάτσι. Οι νέοι όροι και οι κανόνες που έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής δημιουργούν, όπως προείπα, ένα καινούριο τοπίο, στο οποίο και καλούνται να επιβιώσουν τα καταστήματα εστίασης. Ο κύριος Βάβας έκανε γνωστή την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα στην κατεύθυνση να εξαντληθούν τα περιθώρια που υπάρχουν για επιπλέον παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ενώ, όπως σημείωσε ο κύριος Βάβας, θα εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης τελών για τους υφιστάμενους χώρους και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Τέλος, ο κύριος Βάβας τόνισε πως μόλις η δέσμη μέτρων οριστικοποιηθεί και εξειδικευθεί, πριν κατατεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρξει μια νέα συνάντηση με το Σωματείο, mm-hmm. ώστε να ενημερωθεί πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να ενημερώσει και τα μέλη του. Έτσι, να πούμε βέβαια, Έλενα, ότι αυτή η απόφαση για την παραχώρηση περισσότερων τετραγωνικών μέτρων χωρίς επιβάρυνση δεν είναι μια απόφαση που αφορά μόνο το Δήμο Ιαννιτών. Είναι μια κίνηση που λαμβάνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της χώρας, με την ΚΕΔΕ, ακριβώς για να μπορέσουν να στηριχθούν παραπάνω τα καταστήματα εστίασης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Τώρα, είχαμε σήμερα το μεσημέρι άλλη μια διαμαρτυρία, αυτή τη φορά από καλλιτέχνη στην κεντρική πλατεία. Ενώ άλλη μια θα γίνει αντίστοιχη και το απόγευμα. Θα γίνει έτσι, άλλη μια και το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ιωαννίνων. Οι καλλιτέχνες έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την ανάγκη στήριξης του κλάδου. Την ώρα που παρουσιαζόταν, πρέπει να πούμε, από τη Λίνα Μενδώνη. Αυτό πήγαινα να πω, με πρόλαβες. Mm-hmm. Γιατί λίγο αργότερα, δηλαδή στη μία η ώρα, μία και κάτι, την ώρα που γινόταν η καθιερωμένη ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών από τον κύριο Πέτσα, στην ίδια συνέντευξη συμμετείχε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία και παρουσίασε ουσιαστικά, εξειδίκευσε τα μέτρα στήριξης για τον πολιτισμό. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Υπουργός, στις 18 Μαΐου ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι, αρχίζουν οι πρόβες και τα γυρίσματα. Την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν τα θερινά σινεμά, στις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν τα μουσεία, ενώ στις 15 Ιουλίου θα αρχίσουν τα δρόμενα σε ανοιχτούς χώρους. Η πληρότητα στους χώρους θα πρέπει να είναι στο 40%. Δηλαδή, αν πάρουμε το θέατρο του Φρόντζου για παράδειγμα, το οποίο χωράει υποθετικά περίπου 2.500 κόσμο, η όποια εκδήλωση πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο θέατρο του Φρόντζου θα πρέπει να είναι σε κόσμο, σε πληρότητα το 40% των 2.500. Μάλιστα. Τώρα μην με ρωτήσεις πόσο βγαίνει, δεν έχω κάνει ακόμη. Είναι πάντως περίπου στα 1.000 άτομα. Ναι.
Έτσι, αν πάρουμε το μισό είναι 1250, πρέπει να είναι γύρω στα 1000 άτομα. 900 με 1000 άτομα. Για να καταλάβουμε δηλαδή, θα πρέπει ό,τι παραγωγές γίνουν, ό,τι θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες, να τηρούνται οι αποστάσεις. Αυτό καταλαβαίνω και ο κόσμος να είναι λιγότερος που θα μπαίνει. Έτσι, ακριβώς. Θα πρέπει να, τα άτομα στη σκηνή επίσης θα πρέπει να τηρούν μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Η σκηνή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από τα πρώτα καθίσματα. Με τις δύο πρώτες σειρές, να πούμε, σε ένα αρχαίο θέατρο να είναι κενές. Ενώ σε μια συναυλία με όρθιο το κοινό θα πρέπει να τηρείται 1,5 μέτρα απόσταση. Σίγουρα φαντάζει, αν θέλετε, δύσκολο όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε για να μπορέσουν, να μπορέσει, αν θέλετε, και ο πολιτισμός να επιστρέψει σε μια κανονικότητα διαφορετική σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα επιστρέψουν και αν θα επιλέξουν οι παραγωγοί να κάνουν τέτοιες δουλειές. Γιατί ξέρουμε για παραγωγές που είναι πάρα πολύ ακριβές, που πολλές φορές, θυμάσαι Γιώτα, έτσι, ερχόταν μεγάλες, για παράδειγμα, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες και πολλές φορές δεν είχαν το αναμενόμενο κόσμο και ακυρωνόταν την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πώς θα κληθούν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να ρίξουν τόσο πολύ τα budget τους και να δουλέψουν με τόσο λίγο κόσμο. Σίγουρα. Αλλά από το να μην δουλέψουν και καθόλου όμως, Έλενα, ναι, έτσι, σίγουρα νομίζω ότι θα βάλουν στη ζυγαριά τα πράγματα και θα δούνε. Εκτός κι αν προχωρήσουν έτσι σε περιοδίες, για παράδειγμα να φέρω έτσι κάτι που μου έρχεται πολύ εύκολα στο μυαλό, να μένουν σε κάθε πόλη 2 και 3 ημέρες. Ενδεχομένως. Έτσι, ας πούμε, εκεί που θα είχαν 2.500 κόσμου σε μία ημέρα, να έχουν αυτόν τον κόσμο σε 3 ημέρες. Ακριβώς. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Έτσι έχει, υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυρία Μεντώνη. Όλο αυτό, βέβαια, όπως είπε, θα πρέπει να υποστηριχθεί και από περισσότερο προσωπικό, το οποίο θα κληθεί, αν θέλετε, να επιβλέπει και την τήρηση όλων αυτών των μέτρων. Έχει κάνει αναφορές έτσι και για την αναδρομική επέκταση των δικαιώχων των 800 ευρώ. Τώρα δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες εγώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον αυτές οι ανακοινώσεις εν μέσω, αν θέλεις, έτσι και υπό την πίεση και αυτών των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα. Mm-hmm. Στα Γιάννενα, είπαμε, έγινε μια κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει μια ακόμη το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Mm-hmm. Την ίδια ώρα σχολική κοινότητα εκβιάζεται έτσι να τηρήσει. Έχει βγει και η κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία από τη Δευτέρα, που θα υποδεχθούν σε πρώτη φάση τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Προβλέπονται οι αποστάσεις, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται ο προαυλισμός των παιδιών με διαχωρισμούς για υποτμήματα με τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν. Όλα αυτά προβλέπονται πλέον, έχουν φτάσει, αποστέλλονται από τις διευθύνσεις των σχολείων στους γονείς ειδικές οδηγίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά και από τους γονείς. Θα ενημερωθούν βέβαια και από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Έτσι πάνω κάτω αυτή είναι η επικαιρότητα, θα έλεγε κανείς, Έλενα, έτσι, αυτή που κυριαρχεί σήμερα έτσι σε τοπικό επίπεδο. Οτιδήποτε νεότερο, βέβαια, ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί στα δελτία ειδήσεων. Πολύ σωστά. Το ζήτημα είναι αυτό, ότι προσπαθούμε όλοι να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, σε μια νέα πραγματικότητα, θα λέγαμε. Θα είναι δύσκολο, για άλλους ίσως να είναι πιο εύκολο, για άλλους πιο δύσκολο. Πάντως, κινούμαστε ακόμα έτσι σε δεδομένα κορονοϊού. Φαίνεται αυτό σε όλες τις εκφάνσεις. Όχι όλοι, βέβαια. Όχι, είτε όλοι, γιατί δημόσεις, άμα δημόσεις, έγιναν εκφέσεις, ας πούμε, για μια ακόμη φορά στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή. Ναι, νομίζω ότι είναι μειονότητες και εντάξει, είναι θλιβερά αυτά που συμβαίνουν, αλλά νομίζω ότι είναι από λίγους. Αυτό που έλεγα όμως, ξέρεις, Έλενα, αυτοί οι λίγοι, έτσι, μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Ελοχεύει ο κίνδυνος να βάλουν τους πολλούς για μια ακόμη φορά σε περιοριστικά μέτρα. Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστούμε όλοι. Εντάξει, εκεί φαίνεται ότι πάει να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά το πράγμα. Μένει να δούμε. Ελπίζω να έχουν συνετιστεί κάπως και άμα δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει και με την αστυνομία και με τον Μπαμπούλα. Φαίνεται ότι κάποιοι Έλληνες θέλουν τον Μπαμπούλα πάνω από το κεφάλι τους. Εντάξει. Τι να πω, ή το πρόστιμο ή την αστυνομία, κάθε φορά ό,τι είναι αυτό. Ό,τι μπορεί να είναι αυτός ο υποθετικός Μπαμπούλας. Μάλιστα. Γιώτα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και είναι λογικό να μείνουμε, γιατί το συζητάγαμε και χθες με τον Νίκο το Βούστρο. Αν είναι μαζί μας, να το καλησπερίσουμε. Ωραία, πολύ χαίρομαι που τον βλέπουμε. Είδαμε ότι δυστυχώς θλιβερά γεγονότα και χθες το βράδυ, για δεύτερη μέρα,
Και φαίνεται, όπως είπα, ότι πάει να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά όλο αυτό. Βλέπουμε να γίνονται καλέσματα. Άνθρωποι όχι μόνο από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και από άλλες γειτονικές, μέσα από διαδικτυακές προσκλήσεις, μαζεύονταν για να πούνε τι. Να πούνε ότι όχι, εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω και να το εξηγήσω. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια δική σου εξήγηση. Νίκο, καλησπέρα. Μας ακούει ο Νίκος? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση μάλλον? Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, να το αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε και τον, έτσι είδαμε και δηλώσεις νωρίτερα, του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, που κι αυτός έτσι αντιδρά, ζητά και ο ίδιος να υπάρχει αστυνόμευση στην περιοχή του. Λοιπόν, είναι θέματα τα οποία θα απασχολούσουν και το επόμενο διάστημα. Ελπίζω να μην όμως είναι αυτοί οι λίγοι που θα θέσουν σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους, όπως έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος η Γιώτα η Σταύρου. Είναι πραγματικά κρίμα μία προσπάθεια, μία εθνική θα την έλεγα εγώ προσπάθεια, 2 μηνών τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τον οικονομικό αντίκτυπο και την τεράστια ζημιά που έγινε στην οικονομία. Αναφέρομαι στο ότι μείνανε κλειστά μαγαζιά, επιχειρήσεις, άνθρωποι δύσκολα τα βγάλαν πέρα αυτό το διάστημα. Έτσι, να προσπαθούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα με τα όποια δεδομένα και κάποιοι να πάνε να τα κάνουν θάλασσα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ό,τι συμβαίνει τώρα και αυτές οι συγκεντρώσεις ή ό,τι έγινε ίσως ενδεχομένως μέσα στο Πάσχα θα φανεί τώρα, τις επόμενες ημέρες. Τα κρούσματα, εισαγωγικά ή τα συμπτώματα, θα κάνουν 15-20 μέρες να φανούν. Το ταμείο όλων αυτών που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και αυτή τη χαλάρωση των μέτρων και τη χαλάρωση του κόσμου, γιατί τα μέτρα εντάξει, ήταν λογικό κάποια στιγμή να χαλαρώσουν, αλλά τη δική μας χαλάρωση θα φανούν σε 15-20 μέρες από τώρα. Λοιπόν, Σωτήρη, πες μου τι θα κάνω, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να βρούμε τον Νίκο ή έχουμε αποκαταστήσει την σύνδεση? Ωραία, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Είπαμε, η τεχνολογία καμιά φορά δεν είναι εδώ μόνο να μας βοηθάει, είναι να μας δυσκολεύει και λίγο. Υπομονή θα κάνουμε, είναι τέτοιες συνθήκες. Ελπίζω να μην αργήσουμε πολύ πολύ, να επιστρέψουμε κι εμείς στη δική μας κανονικότητα και εδώ έτσι στα τηλεοπτικά δρόμενα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το καθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών. Όλο το χρόνο. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 26510 20 478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Νομίζω το αποκαταστήσαμε το πρόβλημα, όπως μου λένε στο control. Έτσι, ευχαριστώ. Πάντως, πρέπει να πω και να ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για το ότι συντονίζεστε και διαδικτυακά μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Νομίζω μπορούμε να τον ακούσουμε τον Νίκο. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, Έλενα. Καλό μεσημέρι σε σένα και στους τηλεθεατές. Ελπίζω ότι τώρα δεν έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα και βγαίνουμε κανονικά. Νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, ξεκίνησα να λέω ότι ήταν κάτι που συζητούσαμε και χθες, αλλά μας απασχόλησε και χθες το βράδυ. Είδαμε ότι συνεχίστηκαν τα επεισόδια και ότι κάποιοι μάλιστα κάναν και διαδικτυακά καλέσματα για να μαζευτεί ακόμη περισσότερος κόσμος. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι. Νομίζω ότι είναι η αποθέωση και το αποκορύφωμα της ανευθυνότητας. Θα τοποθετηθώ πάρα πολύ σαφώς και ολιγόλογα, όπως ξέρεις ότι συνηθίζω. Στην Αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, λέει ο σοφός λαός μας, και νομίζω ότι είναι η πλέον ακατάλληλη ώρα για τα κόμματα ή μικρότερα κόμματα ή κομματίδια.
Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα η σύνδεσή μας δεν θα μπορέσει να βγει. Ίσως υπάρχει κάποιο έτσι σοβαρό πρόβλημα. Φαίνεται ότι ενώ αποκαθίσταται σιγά σιγά έτσι επιστρέφουμε, κόβεται στη συνέχεια. Λοιπόν, θα το δούμε αν θα καταφέρουμε αργότερα να βγούμε με τον Νίκο. Αν αποκατασταθεί το πρόβλημα, ιδάλλως θα πάμε έτσι αύριο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Λοιπόν, είπαμε κατανόηση και έτσι θα μας συγχωρέσετε. Θα πάμε νομίζω με τη βοήθεια του Σωτήρη στον επόμενο καλεσμένο μας και θα σας εξηγήσω ακριβώς σε τι αναφέρομαι. Θα γίνει στις 9 του Μάη μία εκδήλωση διαδικτυακή για την 75η επέτειο της 9ης Μάη του 1945. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, προκειμένου να τιμήσει την επέτειο αυτή από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της αντιφασιστικής νίκης των λαών και να κλιμακώσει τον αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, θα διοργανώσει διαδικτυακή συζήτηση. Εκδήλωση το Σάββατο 9 Μαΐου. Αυτό θα γίνει έτσι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, γιατί δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις έτσι από κοντά, δεν μπορούν να γίνουν συναθρήσεις. Κύρια θέματα της συζήτησης αυτής θα είναι η σημασία της αντιφασιστικής νίκης των λαών, ο αγώνας ενάντια στη λήθη και την παραχάραξη της ιστορίας, η αντίσταση και η θυσία της Ελλάδας που απαιτούν δικαιοσύνη και αποζημίωση, όπως μεταφέρουν οι διοργανωτές σε δελτίο τύπου, και ο ανυποχώρητος αγώνας για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Στην τηλεοπτική μας παρέα, και για να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο το θέμα, αλλά και για το ζήτημα που δεν μένει έτσι στάσιμο. Οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν τον αγώνα τους, το Εθνικό Συμβούλιο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας και με τη βοήθεια του Skype ο κύριος Θέμης Τζίμας. Είναι δικηγόρος, είναι και διδάκτορ εθνικού δικαίου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να τα πούμε. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να με βλέπετε. Δεν είμαι βέβαιος πόσο καλή είναι η επικοινωνία, αλλά σε κάτι που σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Λοιπόν, σας βλέπουμε και σας ακούμε και πολύ καλά. Λοιπόν, ήθελα έτσι να πούμε δύο λόγια για την εκδήλωση αυτή, κύριε Τζίμα. Θα γίνει διαδικτυακά, είναι κατανοητό, το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν με άλλο τρόπο οι εκδηλώσεις σε αυτό το διάστημα. Σας πιάνει και εσάς έτσι εν μέσω κορονοϊού και πάρα πολλές εκδηλώσεις ούτως ή άλλως που ήταν προγραμματισμένες ακυρώνονται. Όμως η τεχνολογία πολλές φορές δίνει τη δυνατότητα να μπουν επιτάπητος πολύ σημαντικά θέματα, έτσι και να στείλετε το δικό σας μήνυμα, το οποίο ποιο είναι? Το μήνυμα είναι διπλό, έχετε δίκιο. Η τεχνολογία δίνει κάποιες δυνατότητες. Βεβαίως δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαζώηση επαφή, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι ενός σημείου μπορεί να βοηθήσει. Το μήνυμα είναι διπλό. Το ένα είναι ότι δεν δεχόμαστε την παραχάραξη της μνήμης. Mm-hmm. Υπάρχει μια αναθεωρητική προσπάθεια, πολύ επικίνδυνη στην ιστοριογραφία αλλά και στην πολιτική πρακτική, η οποία έχει να κάνει με την εξίσωση εν πολλής του κόκκινου στρατού και του ναζισμού, με συμψηφισμούς, με την προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με έναν τρόπο ο οποίος να συγχέει τις γραμμές μεταξύ των θητών και των θυμάτων. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι υπήρχε από τη μια το μοναδικό ως προς την εγκληματικότητά του φαινόμενο του φασισμού-ναζισμού και από την άλλη οι λαοί οι οποίοι συνασπίστηκαν και κατόρθωσαν να σώσουν την ανθρωπότητα από μια γιγαντιαία καταστροφή του πολιτισμού και της παγκόσμιας ελευθερίας που θα ήταν η κατής που θα σηματοδοτούσε η νίκη των δυνάμεων του άξονα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα που είχε το μεγαλύτερο λαϊκό αντιστασιακό φαινόμενο μαζί με τη Γιουγκοσλαβία και η οποία πλήρωσε έναν από τους βαρύτερους φόρους αίματος κατά τη διάρκεια της κατοχής, εξακολουθεί να μην έχει δικαιωθεί πλήρως ως μία μάλιστα από τις πρώτες νικήτριες χώρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα ήταν από τις νικητές, από τους πρώτους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ακόμη και σήμερα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή Γερμανία, η Επανενωμένη πλέον Γερμανία, αρνείται να εκπληρώσει το χρέος της απέναντι σε μια χώρα
την οποία πραγματικά η ναζιστική Γερμανία λαϊλάτισε με έναν τρόπο ο οποίος είναι πρωτοφανής ακόμη και για τα μεγέθη της ναζιστικής φυριωδίας σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Επομένως, και σε αυτά τα δύο τα σκέλη, η εκδήλωσή μας φιλοδοξεί να συμβάλλει στη μνήμη και στη διεκδίκηση. Άνθρωποι που είχαν παραταχθεί μαζί σας όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτόν τον αγώνα που είδαμε να κλιμακώνεται, να είναι έτσι, να φτάνετε πολύ κοντά σε κάποιες σημαντικές συζητήσεις, βρίσκονται ακόμη κοντά σας, συνεχίζουν με αμύωτο το ενδιαφέρον όλο αυτό. Νομίζω ίσως έχουν απογοητευτεί από τη στάση της Γερμανίας. Όχι, νομίζω ότι η δουλειά που έχουν κάνει οι συνάδελφοι στο Εθνικό Συμβούλιο και οι οποίοι είναι και πολύ παλαιότεροι από μένα και έχουν κάνει πολύ περισσότερα φυσικά από εμένα, είναι εξαιρετική. Πρόκειται για μια διεκδίκηση η οποία παραμένει ενεργή όχι μόνο στον ελληνικό λαό, αλλά υπάρχουν και τμήματα της γερμανικής διανόησης, του γερμανικού προοδευτικού κόσμου που αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματος. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Και αναδεικνύει, αν θέλετε, ότι δεν πρόκειται για μία ελληνογερμανική διένεξη, αλλά έχει να κάνει με την άρνηση ενός μιας κρατικής δομής και ορισμένων πτυχών της ηγεμονικής σκέψης στη Γερμανία που αρνούνται να αναγνωρίσουν την ιστορική ευθύνη έμπρεκτα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι κύριε Τζίμα, δεν έχουμε έναν καλό συνομιλητή και αναφέρομαι στη συντεταγμένη πολιτεία, έτσι, στους πολιτικούς, στην πολιτική ηγεσία, προκειμένου που βρίσκεται τώρα έτσι, απέναντι στις συζητήσεις και είναι ο συνομιλητής ο δικός σας του Εθνικού Συμβουλίου. Από αυτό έτσι παροτρινόμενοι ρωτάω εάν υπάρχουν άνθρωποι έτσι, που έχουν απογοητευτεί, που θεωρούν ότι πάμε πίσω από τη στιγμή που δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε, δεν έχουμε ένα καλό συνομιλητή, ότι όλη η προσπάθεια ίσως μένει κάπως πίσω. Ίσως αυτό γιατί σας πεισμώνει περισσότερο. Θα έλεγα το δεύτερο, γιατί κοιτάξτε, η Γερμανία έχει την ισχύ την οποία έχει, αλλά εμείς από την άλλη, και όταν λέω εμείς εννοώ όλους ο ελληνικός λαός, έχει την ιστορική αλήθεια με την πλευρά του και το χρόνο. Και όταν λέω το χρόνο, εννοώ ότι η βούληση του Εθνικού Συμβουλίου, όπως νομίζω και όλου του ελληνικού λαού, είναι να συνεχίσει να παλεύει αυτό το ζήτημα για όσο χρειαστεί. Δεν πρόκειται κανείς να κάνει πίσω, διότι το να κάνει κανείς πίσω αυτή τη στιγμή, είτε υπό το κράτος της απογοήτευσης, είτε με άλλους υπολογισμούς, σημαίνει μια ατίμωση των χιλιάδων νεκρών, τραυματιών, θυμάτων κάθε είδους φυριωδίας που έπραξαν τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, διότι σημαίνει ανέρεση της ιστορίας μας, άρα σημαίνει ανέρεση της ύπαρξής μας. Σημαίνει ανέρεση μιας από τις εντιμότερες, ηρωικότερες, προοδευτικότερες, πρωτοποριακότερες περιόδους του νεότερου ελληνισμού. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μέσα στη φυριωδία της ναζιστικής Γερμανίας υπήρξαν δημοκρατικές εκλογές, έγιναν μεγάλα βήματα για την απελευθέρωση, για τη χειραφέτηση του γυναικείου φύλου, υπήρξε άνοδος των τεχνών, υπήρξε μια νέα γενιά η οποία μορφώθηκε αγωνιζόμενη. Όλα αυτά είναι, συνθέτουν μια από τις ωραιότερες σελίδες αγώνα της πανευρωπαϊκής ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς απογοητευτούμε και κάνουμε πίσω, είναι σαν αυτά με έναν τρόπο να τα ξεχνούμε. Η δικαίωση του Εθνικού Συμβουλίου δεν θα είναι μόνο, και όλου του ελληνικού λαού, δεν θα είναι μόνο οικονομική, θα είναι σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ηθική και ιστορική, ότι η ιστορία αυτών των ανθρώπων δεν ξεχνιέται. Και εφόσον δεν ξεχνιέται η ιστορία αυτών των ανθρώπων, δεν ξεχνιέται και η οφειλή που προκύπτει από τους θύτες αυτών των ανθρώπων και από αυτούς που λιλάτισαν την πατρίδα μας. Κύριε Τζίμα, δίνεται και μία απάντηση, έτσι, και η προσπάθεια όλη αυτή που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια κυρίως, που έχει κλιμακωθεί, είπαμε, και που τη συνεχίζετε και σήμερα και όπως καταλαβαίνω θα συνεχίσετε δυνατά αυτόν τον αγώνα, δίνει και μία απάντηση σε όσους είχαν πάει να εμπλέξουν τα μνημόνια στη χώρα και τις αποζημιώσεις, έτσι. Κοιτάξτε, υπήρξε μία προσπάθεια την περίοδο των μνημονίων με έναν τρόπο να εμφανιστεί η διεκδίκηση σαν να ήταν μια κουτοπώνηρη προσπάθεια, ότι επειδή βρεθήκαμε τώρα σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, για όποιους λόγους βρεθήκαμε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτήν, οι πονηροί Έλληνες βρίσκουν έναν τρόπο, θυμούνται μια διεκδίκηση
για να ισοφαρίσουν τις απώλειες τις δημοσιονομικές οι οποίες έχουν. Αυτό βέβαια είναι ψευδές. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι μια πολύ παλαιότερη ιστορία από εκείνη των μνημονίων. Όσοι προσπαθούν να μειώσουν το ηθικό κύρος που έχει η διεκδίκηση αυτή, πλανώτε πλάνη νύκτερα, δεν θα το πετύχουν. Το ότι υπάρχει η υποχρέωση της Γερμανίας να αποζημιώσει, να καλύψει τις οφειλές της, αυτό δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια, αλλά έχει να κάνει με το διεθνές δίκαιο, έχει να κάνει με τη συνέχεια των κρατών και δεν μπορούν αυτοί που γίνονται τιμητές όλων και μιλούν περί συνέχειας κρατών όταν συμφέρει τους ίδιους, να θεωρούν ότι κατατοδοκούν και αποσπασματικά υπάρχει ασυνέχεια υπέρ τους όταν οφείλουν να καταβάλουν εκείνα που προκλήθηκαν από τη δράση της Γερμανίας σε μια προηγούμενη ιστορική περίοδο, διότι η ναζιστική Γερμανία ήταν με ναζιστική, αλλά ήταν και Γερμανία. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεχνούμε. Υπάρχει μια συνέχεια των κρατών και γι' αυτό υπάρχει και συνέχεια ως προς τη διεκδίκηση των οφειλών. Μάλιστα. Έχω τώρα μηνύματα από φίλους τηλεθετές που ρωτάνε αν σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση μπορεί να μετέχει ο καθένας να την παρακολουθήσει. Βεβαίως. Με ποιο τρόπο, πού μπορεί να μπει? Υπάρχουν τα link, νομίζω ότι και μάλιστα και ο σταθμός σας ότι θα αναμεταδώσει την εκδήλωση διαδικτυακά. Σωστά. Επομένως, με πολύ χαρά μπορούν και από εκεί να παρακολουθήσουν. Υπάρχουν σύνδεσμοι στο ίντερνετ, μπορούν να μπουν στη σελίδα της ΕΣΔΟΓΕ, esdoge.gr. Θα βρουν το link εκεί και από εκεί μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να συμμετέχουν. Πολύ ωραία. Στις 9 το βράδυ και από τη συχνότητα του Ήπειρος TV1 μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εκδήλωση που θα είναι σε αναμετάδοση από το διαδίκτυο, όπως επίσης και στη σελίδα του esdoge.gr. Τι ευελπιστείτε για το επόμενο διάστημα, κύριε Τζίμα? Τι ευελπιστούμε? Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, όπου πλέον πέρα από την κρίση την υγειονομική έχουμε ήδη μια δραματική διεθνή οικονομική κρίση έως και καταστροφή, αυτό το οποίο όχι ευελπιστούμε, αλλά αυτό το οποίο είναι θέση μας, είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε το ζήτημα να μείνει πίσω, να θαυτεί μέσα στην πυκνότητα των γεγονότων τα οποία ήδη εξελίσσονται σε άλλα πεδία, αλλά θα είμαστε παρόντες και θα κάνουμε πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή εκείνων που θέλουν να επιβάλλουν την ιστορική λύθη, όπως και έναν αντιδραστικό ιστορικό αναθεωρητισμό, μέχρι να δικαιωθούν τα θύματα του ναζισμού αλλά και οι πολέμοι του ναζισμού και του νέου ναζισμού σήμερα, μέσα και από τις δικές μας εκδικήσεις. Ποιες άλλες χώρες βρίσκονται στο πλευρό μας, πέρα όπως είπαμε και από ανθρώπους που είναι μέσα στην ίδια τη Γερμανία, διανοητές και όχι μόνο, που υποστηρίζουν το δίκαιο των αιτημάτων μας? Υπάρχουν και άλλες χώρες που είναι κοντά μας? Υπάρχει ένα αρκετά ενεργό κίνημα και στην Ιταλία. Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή δικτύωση πια ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν τα αιτήματα τα ελληνικά. Και αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλούμε και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία των συναδέλφων της ΕΣΔΟΓΕ είναι ότι έχουν κατορθώσει να συνθέσουν ένα πανευρωπαϊκό, θα τολμούσα να πω, κίνημα το οποίο πιέζει σε διαφορετικά φόρα τη γερμανική κυβέρνηση, τις γερμανικές κυβερνήσεις, προκειμένου να αναγνωρίσουν την οφειλή και να την εκπληρώσουν. Η κλιμάκωση των κινήσεων της ΕΣΔΟΓΕ είναι ένα ζήτημα για το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλήσω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα γίνει με τρόπο και σε χρόνο τέτοιο ώστε όλα τα κράτη να αναγκαστούν να λάβουν κάποια σε δεδομένη στιγμή θέση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ ωραία. Προέχει η εκδήλωση του Σαββάτου, το Σάββατο βράδυ 9 Μαΐου. Υπενθυμίζουμε ότι και μέσα από την ιστοσελίδα esdoge.gr μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εκδήλωση συζήτησή σας, όπως και από το τηλεοπτικό σταθμό Ήπειρος TV1, έτσι, που θα δικτυωθεί μαζί σας και θα αναμεταδώσει την εκδήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα χαρώ να τα πούμε και το επόμενο διάστημα και γιατί όχι κάποια στιγμή με καλά νέα. Με κάποια Βεβαίως, θετική έκβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Yes. Λοιπόν,
Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τη βοήθεια του Σωτήρη Ντούσκου και θα επιστρέψουμε στα υπόλοιπα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Ο επαγγελματίας που σου λύνει τα χέρια και προσέχει τα χαλιά σου σαν δικά του. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον. Πληθώρα εκπτώσεων για φοιτητές και ανέργους και για κατηδίαν παράδοση και παραλαβή με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Εξειδίκευση στον καθαρισμό χειροποίητων χαλιών, γιατί το χαλί θέλει ιδιαίτερη φροντίδα. Νέα υπηρεσία, βιολογικός καθαρισμός στρωμάτων και καναπέδων επιτόπου, αλλά και καθαρισμός παπλωμάτων και κουβερτών. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Ταπιτοκαθαριστήριο Δουβανάς. Τηλέφωνο 26 51 0 20 478. Ολοκληρωμένη υπηρεσία καθαρισμού για σπίτι γεμάτο χαμόγελα. Με υπηρεσίες άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός παπλώματος ή κουβέρτας. Φοράμε μάσκα. Αλλά πόσο σωστά τη φοράμε? Οι επαγγελματίες υγείας έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Όμως δεν είναι επιστήμη. Είναι απλά βήματα που εκτελώντας τα με συνέπεια θα γίνουν συνήθεια για όλους. Αρχικά, και το πιο βασικό, πιάνουμε τη μάσκα μόνο με χέρια που έχουμε καθαρίσει επιμελώς με νερό και σαπούνι ή έχουμε εφαρμόσει αντισηπτικό διάλειμμα. Εάν η μάσκα έχει σειρματάκι, η πλευρά αυτή μπαίνει επάνω. Πιέστε ελαφρά στη ράχη της μύτης. Αν φοράτε γυαλιά, επιμείνετε σε αυτό για να μην θαμπώνουν. Στη συνέχεια, περνάμε τα λαστιχάκια πίσω από τα αυτιά και ξεδιπλώνουμε τη μάσκα ώστε να αγκαλιάσει και το πηγούνι. Αυτό είναι. Αλλά προσέξτε, δεν αγγίζουμε ποτέ τη μάσκα όταν τη φοράμε και την αντικαθιστούμε αμέσως όταν νιώσουμε ότι αυτή δεν είναι πλέον στεγνή. Για να τη βγάλουμε, καθαρίζουμε πρώτα σχολαστικά τα χέρια και μετά πιάνουμε από τα λαστιχάκια και ποτέ από το μπροστινό μέρος. Αμέσως την τοποθετούμε σε σακουλάκι και στη συνέχεια πλένουμε πάλι τα χέρια μας. Η υφασμάτινη μάσκα σαν αυτή μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Την πλένουμε το συντομότερο δυνατόν στους 60 βαθμούς Κελσίου και οπωσδήποτε τη σιδερώνουμε πριν την ξαναφορέσουμε. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26 51 0 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26 83 0 22 588 και 22 852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσί. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω, ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε, 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι φίξ. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Φίξ Ελλάς, μία χώρα, μία μπύρα.
Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης φωσκής. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου δίνουμε το παρόν στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας του τόπου μας. Στηρίζουμε με συνέπεια την οικονομία και τις θέσεις εργασίας της Ηπείρου και συμμετέχουμε στο πρόγραμμα χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα πρώτα δύο χρόνια και άμεση έγκριση για την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. Κάντε την αίτησή σας επιλέγοντας την Τράπεζα Ηπείρου και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από που ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Ήταν απαραίτητο το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να καλησπέριζουμε και να βάλουμε στην παρέα μας, στην τηλεοπτική μας παρέα, τον κύριο Θοδωρή Κοροναίο. Τα λέμε και αυτή την εβδομάδα και το βλέμμα όλων είναι στραμμένο, κύριε Κοροναίο, καλησπέρα. Στον πρωτογενή τομέα, κυρίως οι άνθρωποι αυτοί ζητούν στήριξη. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά θα ανακοινωθούν και ανακοινώνονται κάποια πράγματα, πολλές φορές και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, ας πούμε, είδαμε σήμερα ότι στηρίζονται οι ανθοκόμοι με 10 εκατομμύρια περίπου ευρώ που θα πέσουν στον κλάδο αυτών. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένα μούδιασμα, βλέπω, στον πρωτογενή τομέα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους στο σταθμό και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ναι, πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο μούδιασμα στον πρωτογενή τομέα, γιατί ακόμα δεν έχουν εξαγγελθεί τα μέτρα με τα οποία αυτός ο κλάδος θα στηριχτεί. Και μιλάμε για τον κλάδο της αγροδιατροφής, μιλάμε για τον κλάδο ο οποίος έχει στρατηγική, να επαναλάβω πάλι, σημασία για τον επισιτισμό της χώρας. Είναι στρατηγική σημασία. Τώρα, το πόσο συμβάλλει ο κάθε κλάδος, να δώσω μόνο, Έλενα, επέτρεψέ μου ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ανοίξαν Δευτέρα, τώρα πριν δύο μέρες, τα κομμωτήρια και μέχρι για αρκετές μέρες ακόμα είναι τα ραντεβού έτοιμα, γιατί ο κόσμος δημιουργήθηκε η ανάγκη επειδή ένας συγκεκριμένος κλάδος ήταν κλειστός, τα κομμωτήρια. Ο κόσμος πρέπει να κουρευτεί, πρέπει να πάνε. Πόσο μάλλον, το λέω αυτό για να τονίσω ότι ο κάθε κλάδος στην οικονομία συμβάλλει με κάποιο ποσοστό, σε κάποιο μέρος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, αν δεν προσέξουμε τώρα, με αυτή την έννοια έδωσα το παράδειγμα, θα έχουμε αύριο πολύ δυσμενή αποτελέσματα, κυρίως για την διατροφή μας, κυρίως για την επάρκεια, τη διατροφική, έτσι όπως λέμε, του κόσμου, των κατοίκων της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, όλος ο αγροτικός κόσμος, τους τελευταίους δύο μήνες από όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση της πανδημίας, ζητάει στήριξη και δεν τη ζητάει χωρίς λόγο. Πραγματικά έχουν αρχίσει και εξειδικεύονται κάποια μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά περιμένουμε και μέτρα για όλους τους υπόλοιπους κλάδους, γιατί όλοι οι κλάδοι, άσχετα τι παράγουν, έχουν πληγεί και σε μεγάλο ποσοστό.
Ενδεικτικά έχουμε πει για τη χειροτροφία, να πούμε για την εγωπροβατοτροφία. Ήδη και από ό,τι γνωρίζω ο Περιφερειάρχης χτες της Ηπείρου, ο κύριος Καχρημάνης, έστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ως εντεταλμένος Περιφερειάρχης για το γενή τομέα από την Ένωση Περιφερειών ένα κείμενο, μια πρόταση έτσι με συγκεκριμένα σημεία στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και κυρίως της κτηνοτροφίας. Λαμβάνει υπόψη ότι θα πρέπει να υπολογιστούν στη στήριξη και το ζωικό κεφάλαιο το καταγεγραμμένο και το σύστημα Artemis, δηλαδή παραδόσεις γάλακτος, και οπωσδήποτε τα ισοζύγια κρέατος και από το σύστημα των εσόδων και εξόδων, ας πούμε, τα τιμολόγια που έχει κόψει ο κάθε παραγωγός. Πραγματικά είναι μια αρκετά καλή, θα έλεγα, πρόταση. Μπορεί να εμπλουτιστεί και άλλο, είναι μια πολύ καλή αρχή και θα πρέπει πάνω σε τέτοιες προτάσεις να δουλέψουμε όλοι προκειμένου να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όντως, η οριζόντια, έτσι να πω, ενίσχυση δεν είναι η πιο δίκαιη με την έννοια ότι κάπου έχουν κατηγορηθεί κάποιοι στο παρελθόν ότι μπορεί να μην υπάρχουν τα συγκεκριμένα ζώα ή να είναι κάπου περισσότερα καταγεγραμμένα υπό αυτή την έννοια. Όμως θα πρέπει πραγματικά να προσέξουμε ποιους παράγοντες βάζουμε μέσα για να μην δημιουργηθεί καμιά αδικία στα μέτρα τα οποία σχεδιάζονται. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μέτρα αυτά τα οποία σχεδιάζονται θα πρέπει και γρήγορα να υλοποιηθούν, γιατί ο χρόνος Έλληνα ειδικά τώρα είναι χρήμα και δεν μπορεί να χαθεί άλλος χρόνος, με την έννοια ότι όσο πιο πίσω πάμε αυτές τη λήψη μάλλον αυτών των αποφάσεων, τόσο πιο δύσκολες κάνουμε τις συνθήκες επιβίωσης αυτών των εκμεταλλεύσεων σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως το χρηματοοικονομικό επίπεδο που οι τράπεζες σε δύσκολες περιοχές, σε δύσκολες περιόδους τώρα έχουν αρχίσει και κλείνουν την στρόφιγγα της ρευστότητας, ειδικά στους αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε την άνοιξη η οποία περιμένει, πρέπει να γίνουν οι σπορές. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να επέμβουμε με μέτρα ρευστότητας και με μέτρα επιδότησης αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το επιδότησης ας μην έτσι καταγραφεί με την κακή έννοια, να το πω ενίσχυσης, ας το πω επιδότησης, αλλά ας δοθεί οπωσδήποτε κάποια ενίσχυση σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι οι μοναδικές ίσως από την αρχή της κρίσης, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα σε κανένα μέτρο στήριξης. Γι' αυτό και το έτσι, ας πούμε, επιτροπή να το λέω μετεπιτάσεως, γιατί πρόκειται για την διατροφή των κατοίκων της χώρας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ας κάνουμε λίγο υπομονή, ας δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Mm-hmm. Δεν θα πάει, Έλενα, δηλαδή νομίζω καλύτερα το πράγμα υπό την έννοια να μην είναι αναγκαία αυτή η στήριξη. Η στήριξη θα πρέπει να υπάρχει. Και εδώ να σημειώσω και κάτι ακόμα. Έχουμε τις τελευταίες μέρες, τώρα νομίζω πριν 5-6 μέρες, μια εβδομάδα νομίζω λίγο παραπάνω, μια δικαίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ενέργειες που είχαν ξεκινήσει από το παρελθόν και συνεχίστηκαν και τώρα και αφορούν την επιστροφή περίπου 460 εκατομμυρίων mm-hmm. από καταλογισμούς που μας είχαν γίνει σαν χώρα και αφορούσαν το θέμα των βοσκοτόπων. Είχαμε προσφύγει λοιπόν, είχαμε πει ότι βοσκότοπος δεν είναι αυτό το οποίο ορίζεται στη Βόρεια Ευρώπη, έχουν γίνει εξάλλου πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το θέμα, αλλά η δική μας η χώρα έχει ένα περίεργο και ιδιότυπο καθεστώς όσον αφορά τον βοσκότοπο. Δηλαδή, βοσκότοπο μπορεί να είναι και μια βοσκότοπος μπορεί να είναι και μια δασική με χαμηλή πόδι βλάστηση, μια δασική έκθεση με χαμηλή πόδι βλάστηση. Τεκμηριώσαμε λοιπόν αυτά μας τα επιχειρήματα και όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε ότι κακώς μας είχαν καταλογιστεί, δηλαδή αφαιρεθεί αυτά τα χρήματα και μας τα ξαναδίνουν τώρα πίσω. Είναι περίπου 460 εκατομμύρια. Αυτά όλος ο κόσμος, ο κτηνοτροφικός, λέει ότι ζητάει έτσι να κατευθυνθούν στον κλάδο της κτηνοτροφίας
ισχυρίζονται οι άνθρωποι και εν μέρη θα έλεγα ότι έχουν δίκιο, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μείνουν έτσι. Είναι δικά μας χρήματα τα οποία κατευθύνονταν σε εμάς προηγούμενες χρονιές, δεν μας δοθήκανε με κάποιες αστοχίες ή μη, έτσι αν μπορώ να το πω, συμφωνίες νομοθεσιών μεταξύ του κράτους του δικού μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τέλος πάντων το θέμα λύθηκε, το πρόβλημα έχει επιλυθεί, οπότε πρέπει να διανεμηθούν αυτά τα χρήματα κυρίως στην κτηνοτροφία, κυρίως είναι χρήματα της εγωπροβατοτροφίας, Έλενα, και αυτό ισχυρίζονται οι άνθρωποι, ότι πρέπει να κατανεμηθούν στους εγωπροβατοτρόφους, οι οποίοι τα τελευταία 2-3 χρόνια και λόγω της τιμής του γάλακτος αλλά και λόγω της τιμής του κρέατος και της μη ζήτησης τελευταία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Πάντως είναι σε εξέλιξη το θέμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με αυτά τα χρήματα, είναι διαθέσιμα από ό,τι φαίνεται. Ελπίζω να το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τα διοχετεύσει προς στήριξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, και ας μην είναι μόνο οι εγωπροβατοτρόφοι, οι αλίμονες, είναι και άλλοι κλάδοι, αρκεί να πάνε εκεί και να μην επιστρέψουν στον εθνικό προϋπολογισμό, γιατί πραγματικά, Έλενα, είναι χρήματα τα οποία ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, κάποια στιγμή δεν δόθηκαν εκεί, οπότε πρέπει να δοθούν τώρα υπό αυτή την έννοια της δικαιοσύνης, αλλά και του ότι είναι περισσότερο σήμερα παρά ποτέ απαραίτητα, θα πρέπει να δοθούν. Και ένα τελευταίο έτσι ζήτημα, έχει ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μια απόφαση για μια ενίσχυση, και με ρωτάνε πολλοί και ίσως και πολλοί έτσι το αναρωτιούνται, μια ενίσχυση γύρω στις 5.000 ανά φυσικό πρόσωπο αγρότη και 50.000 ανά εκμετάλλευση αγροτική. Να πω ότι αυτό είναι μια οριζόντια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση, η οποία να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να την δώσουν, και δεν είναι μια δεσμευτική απόφαση. Σημαίνει αυτό ότι αν το κράτος μέλος, γιατί ξέρεις πάντα έχουμε το να μην βαφτίσουμε μια ενίσχυση από τον εθνικό μας προϋπολογισμό σαν ενίσχυση στις εκμεταλλεύσεις. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ σφιχτό καθεστώς σύμβασης, αν μπορώ να το πω, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι με τεχνητούς όρους ή από πλάγιους τρόπους ενισχύουμε τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό συνιστά κατά κάποιο τρόπο, έτσι σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, έναν μη υγιή ανταγωνισμό σε σχέση με τους αγρότες των υπολείπων χωρών. Πάντως έχει βγει αυτή η απόφαση. Το θέμα είναι κατά πόσο θα ερμηνευτεί και αυτή από το Υπουργείο, δηλαδή λύνονται τα χέρια, νομίζω, να δοθούν μέχρι κάποιο ύψος. Δεν θα είναι φυσικά σε μια περίπτωση αυτό το ύψος στους αγρότες φυσικά πρόσωπα, γιατί απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα. Λύνονται πάντως τα χέρια του κάθε κράτους μέλους, κατά συνέπεια και της χώρας μας, να δώσουν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, γιατί γι' αυτό γίνεται αυτό, να δώσουν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς κάποια ποσά για στήριξη των εκμεταλλεύσεων και των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών και αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, έτσι για να στηριχτούν πραγματικά αυτές οι εκμεταλλεύσεις, να στηριχτεί η παραγωγή των προϊόντων, που έτσι, Έλενα, τον τελευταίο καιρό και με τις μειώσεις των εισαγωγών και των εξαγωγών είναι ορισμένοι κλάδοι οι οποίοι πραγματικά έχουν πληγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ήθελα ακριβώς να πούμε και σε αυτό να αναφερθούμε, κύριε Κορονέ, γιατί εδώ μου έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια που συζητάμε και άλλες φορές που έχουμε θίξει το θέμα, έρχονται μηνύματα από φίλους τηλεθεατές που δεν κατανοούν, όπως λένε, το λόγο, ενώ υπάρχουν άλλοι κλάδοι που έχουν πληγεί πάρα πολύ ή έμειναν αδρανείς ή δεν δούλεψαν καθόλου, δεν θα δουλέψουν ίσως και για τους επόμενους μήνες και δεν έχουν πάρει τη στήριξη που θα έπρεπε. Γιατί, λέει, παραπονιούνται οι άνθρωποι του πρωτογενούς στον ΜΕΑ, που ούτως ή άλλως δούλεψαν και δουλεύουν, δεν άλλαξε κάτι. Και οπωροκεπευτικά αγοράσαμε, όπως λένε, και το κρέας θα αγοράσουμε και το γάλα. Όμως, να πούμε ότι ναι, έχουν μείωση στην παραγωγή τους όμως. Έχουν μείωση και στο τι έχουν διαθέσει στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο εξωτερικό κυρίως. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Από εκεί προέρχεται η ζημιά. Εννοείται ότι θα φάμε, εννοείται ότι θα καταναλώσουμε. Αλλά δεν είναι και. Ίσως δεν έχουν και τις απολαβές που θα ήθελαν ή που είχαν το προηγούμενο διάστημα αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά η ζημιά στον πρωτογενή τομέα είναι από τη μείωση και από τα εμπόδια που μπαίνουν πλέον στις εξαγωγές και είναι και από τη μείωση της κατανάλωσης. Δηλαδή όλα τα προϊόντα, Έλενα, έχουν μια καθίζηση στην κατανάλωση και είναι πολύ λογικό. Αφενός είναι η εστίαση, η οποία ο κλάδος της εστίασης, όλα τα μαγαζιά εστίασης είναι κλεισμένα. Ήδη δειλά βλέπω από την Πρέβεζα έτσι και κάποιες κομοπόλεις που επισκέπτομαι γύρω-γύρω ότι έχουν αρχίσει σιγά-σιγά και ανοίγουν για παράδοση κατοίκων, για delivery, τα μαγαζιά έτσι με τα σουλατζίδικα, τα υπόλοιπα μαγαζιά τα οποία είναι αυτά τα οποία κατανάλωναν και από και φέτα και κυρίως χοιρινό κρέας, ντομάτες, έτσι, κρεμμύδια, δηλαδή πατάτες, όλα αυτά είναι ένας κύκλος, η οικονομία μας είναι ένας μεγάλος κύκλος. Όταν λοιπόν είναι ο κλάδος της εστίασης, ναι, συμφωνώ ότι πραγματικά τρώμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν τρώμε όπως όταν είναι όλη η αγορά ανοιχτή, είναι έτσι διαφορετικό. Να σας φέρω το παράδειγμα που σε πολλούς δεν πάει στο μυαλό. Στο σπίτι μας θα καταναλώσουμε ίσως πολύ και μία και δύο φορές την εβδομάδα κοτόπουλο. Ας σκεφτούμε όμως λίγο τις ποσότητες που θα έφευγαν, να φέρω το παράδειγμα του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων της Πίνδου. Ας σκεφτούμε λίγο τις ποσότητες κοτόπουλο που θα έφευγαν προς την. Δεν μιλάω εγώ την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό, και μόνο την τοπική αγορά. Τα μαγαζιά όλα εκείνα που είναι κλειστά, όπως είπατε, καλή ώρα τα σουβλατζίδικα, που ήταν κλειστά το προηγούμενο διάστημα ή που κάποια εξακολουθούν και είναι. Δηλαδή, ας αναλογιστούμε λίγο το τι ζημιά έχει φέρει ο κορονοϊός σε τέτοιες επιχειρήσεις ή στους ανθρώπους του Μόχθου, γιατί είναι και οι ψαράδες. Ψάρι πού να διαθέσουν, ποιος θα πάει να πάει. Ελάχιστα, λίγα είναι τα ψαράδικα που ήταν ανοιχτά και που κατευθύνθηκε ο κόσμος και προς αυτά, γιατί για κάποιους είναι και είδος πολυτελείας. Ας σκεφτούμε λίγο τι ζημιά έχει υπάρξει στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Νομίζω και μετά θα πρέπει έτσι να βγάζουμε πιο εύκολα τα συμπεράσματά μας. Έλενα, πραγματικά έτσι είναι. Είναι η εστίαση όλη. Είναι οι φοιτητικές λέσχες. Δηλαδή, σωστά, ξεχνάμε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα. Όλες οι φοιτητικές λέσχες είναι κλειστές. Αν δούμε τι ποσότητες καταναλώνουν οι φοιτητικές λέσχες στις μεγάλες πόλεις, στα Γιάννενα, έτσι στην Πανεπιστημιούπολη, κάθε μέρα πόσα άτομα σητίζονται στη φοιτητική λέσχη που αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Όπως είπες, είναι πολύ έτσι αλήθεια το παράδειγμα του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων της Πίνδου. Έχω δει και εγώ τα στοιχεία. Είναι πάνω από 40% η μείωση στην παραγωγή. Και μιλάμε τώρα για καθετοποιημένες εκμεταλλεύσεις που το 40% ουσιαστικά, αν αυτή τη στιγμή, γιατί οι άνθρωποι δεν προβλέψανε να κάνουν πριν από 6 μήνες, όταν γίνεται και από 8 ο προγραμματισμός της παραγωγής, να μειώσουν την παραγωγή τους, ώστε να μειώσουν και τη ζημιά τους. Έτσι. Η παραγωγή αυτή ερχόταν πίσω, δηλαδή δουλέψαν τα εκολαπτήρια, δουλέψαν τα πατρογονικά, δουλέψαν τα εκολαπτήρια, δουλέψαν οι τοποθετήσεις και έρχεσαι τώρα και μπλοκάρεις, όπως μπλοκάρουν και οι μονάδες με τα χοιρινά. Δηλαδή τα λέω αυτά με αυτόν τον τρόπο να τα καταλάβουν όσοι φίλοι μας ακούνε, για να έχουν έτσι μια πιο εποπτική εικόνα του πώς δημιουργούνται οι ζημιές στον αγροτικό τομέα. Δεν είναι όπως μια επιχείρηση η οποία εκλείνει, δεν έχει μέσα εμπορεύματα, τα έχει δώσει και έχει μόνο το ενίκιο και τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους υπάρχουν και ενίκια στη γη, υπάρχουν και ενίκια στις εγκαταστάσεις, υπάρχουν και ασφαλιστικές εισφορές, υπάρχουν και τα εφόδια, τα ανελαστικά κόστη δηλαδή των παραγωγών, τα οποία δυστυχώς έχουν ήδη γίνει. Και να πω και κάτι άλλο, αν δεν γίνουν από εδώ και πέρα, δυστυχώς σε 5 ή σε 6 μήνες θα ψάχνουμε κοτόπουλο και δεν θα βρίσκουμε και θα λέμε γιατί έχει πάει το κιλό, ας πούμε, από 3 ευρώ που έχει 8 και δεν μπορεί να τα αγοράσει κανένας και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή. Αν δεν στηριχτούν σήμερα δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις, δυστυχώς θα έχουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, γιατί πάντα όσοι μας ακούνε στο καταλάβουν, οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα σχεδιάζουν με ένα πλάνο από 6, 8, 10, 12, 18, 24 μήνες. Δηλαδή ο σχεδιασμός γίνεται
στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, για παράδειγμα, τα ιχθυοαποθέματα έχουν μια διάρκεια 16 με 24 μήνες. Έτσι, είναι δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Και σκεφτούμε και τη ζημιά σε ανθρώπους, σε παραγωγούς, σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, που ούτως ή άλλως γκρίνιαζαν το προηγούμενο διάστημα και με τα δίκαια τους. Γιατί να έρχεται τώρα ένας κορονοϊός και αυτοί οι άνθρωποι κάναν προγραμματισμό ή πλήρωσαν, όπως λέγαμε νωρίτερα, με προκαταβολή φόρου. Έχουν προκαταβάλει τα χρήματα και μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουν οικονομική ζημία. Τα σκεφτόμαστε αυτά. Δηλαδή, εννοείται ότι πρέπει, νομίζω, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όπως και ο κόσμος να μην. Ξέρετε, φτάσαμε σε σημείο, κύριε Κορονέ, γι' αυτό το λέω, επειδή έτσι νωρίτερα σας είπα, έρχονται και μηνύματα που λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί ζητάνε κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι στήριξη κλπ. Μα ζητάνε για αυτούς ακριβώς τους λόγους που λέμε τώρα και γιατί είναι βέβαιο το μέλλον. Να μην τα βλέπουμε κοντόφθαλμα όλα. Και δυστυχώς η κρίση όλη αυτή που περάσαμε τα 10 χρόνια, έρχεται και ένας κορονοϊός και όλος αυτός ο εγκλεισμός και η εσωστρέφεια μας έχει δημιουργήσει δυστυχώς πολλές φορές να σκεφτόμαστε ο ένας μόνο τον εαυτό του, να μην σκεφτόμαστε το διπλανό. Πραγματικά έτσι είναι, Έλενα. Έχουμε συνηθίσει ορισμένα πράγματα να τα θεωρούμε δεδομένα, τα οποία βέβαια δεν είναι καθόλου δεδομένα. Δηλαδή, αν ο παραγωγός, γιατί μην έχουμε ψευδεστήσεις, και η πτηνοτροφία στην Ήπειρο, η οποία είναι ένας κινητήριος κλάδος της Ήπειρου και από τα έχουμε έτσι ποσοστιαία από στην Ελλάδα, από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην πτηνοτροφία. Αν δεν στηριχτούν αυτοί οι παραγωγοί, δεν είναι μεγάλη παραγωγή, δεν είναι εκατομμυριούχοι οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολλοί, είναι χιλιάδες παραγωγοί, μικροί παραγωγοί θα έλεγα, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν αυτοί δεν στηριχτούν και δεν μπορέσουν να κάνουν καινούργιες τοποθετήσεις, υπό την έννοια δεν μπορέσουν να πιστωθούν για τροφές ή για νέωσους, δεν θα έχουμε πολύ απλά τοποθετήσεις, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κοτόπουλα σε 2 ή σε 5 ή σε 4 μήνες. Το ίδιο ισχύει και για τους χειροτρόφους, το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες, το ίδιο ισχύει και για τους ψαράδες. Αν οι άνθρωποι δεν στηριχτούν τώρα να μπορέσουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, δηλαδή όλοι ζητάμε τώρα το αυτονόητο για ένα δύσκολο διάστημα, ειλικρινά, Έλενα, τώρα κανένας δεν σκέφτεται πόσο θα κερδίσω, τι θα κερδίσω. Τώρα ζητάει μόνο να μπορέσει να διασώσει την εκμετάλλευσή του. Η οποία ποια είναι η εκμετάλλευσή του, είναι η δουλειά του, είναι το μεροκάματό του, το οποίο συμβάλλει αφενός στο να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του, αλλά και αφετέρου, γιατί μιλάμε για διατροφή και θα το τονίσω πάλι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει το στρατηγικό ρόλο που έχει η διατροφή σε ένα κράτος, να μπορέσει αύριο ο κόσμος να βρει την τροφή και να μην είναι τόσο λίγα τα αποθέματα, ώστε αυτό να γίνει πανάκριβο. Έτσι, είναι σημαντικότατο αυτό και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να σχεδιάζονται και να λαμβάνονται τα μέτρα, γιατί σε μια ελεύθερη οικονομία, κακά τα ψέματα, δεν σε πιστώνει, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, ο καθένας σήμερα. Ήδη να πω εδώ τι λέγεται για στην Πρέβεζα για τις επόμενες καλλιέργειες, ότι αν δεν προκαταβληθεί το 40% των εφοδίων, δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ούτε σπόρους, ούτε λιπάσματα, ούτε τις επόμενες εισρωές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλλιεργήσουν. Και εγώ ρωτάω, ποιος σήμερα έχει το 40% στην άκρη μιας καλλιέργειας? Θα μου πείτε, ναι, θα έπρεπε να έχει κάνει κουμάντο. Ναι, ας πούμε ναι. Δυστυχώς δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία. Η οικονομία έχει ροές. Αυτό που λέμε έχει χρηματορροές. Δηλαδή έχει χρήματα που εισπράττουμε και χρήματα που δίνουμε. Αν για κάποια στιγμή σταματήσουμε να εισπράττουμε και έχουμε μόνο να δίνουμε, κόβεται αυτή η αλυσίδα. Έτσι, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα, και όσοι μας ακούν ας το καταλάβουν αυτό, γιατί νομίζω ότι ίσως να μην έχουν πολύ πραγματική σχέση με την οικονομία, είναι απαραίτητος έτσι σαν κρίκος της αλυσίδας. Ναι, καλό θα ήταν όλες οι εκμεταλλεύσεις να έχουν μια πολύ καλή χρηματοοικονομική εικόνα. Δυστυχώς πουθενά δεν γίνεται αυτό. Έτσι, ούτε είναι λύση, να πω και τ' άλλο, που λένε κάποιοι, ας φύγουν και ας μείνουν οι μισοί. Αν, ξέρεις, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς. Εδώ αν φύγουν και μείνουν οι μισοί,
αυτόματα θα παραχθούν τα μισά πράγματα. Δεν θα έρθουν οι άλλοι μισοί. Δεν έχουν υποδομές, δεν υπάρχουν τα αγροτεμάχια, δεν υπάρχουν τα χωράφια, δεν έχουν τις υποδομές των μηχανημάτων. Δεν μπορούν οι άλλοι μισοί να παράξουν αυτόματα σε μια καλλιεργητική περίοδο ή σε μια περίοδο εκτροφής τα προϊόντα τα οποία παρήγαγαν. Μα έτσι, έχουμε ήδη που έχουμε σαν χώρα πρόβλημα. Δεν είμαστε αυτάρκης, εισάγουμε προϊόντα, βασικά προϊόντα διατροφής. Σκεφτείτε αν φύγουν οι μισοί από τον πρωτογενή τομέα, κατέρευσαν τα πάντα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι είναι πολύ απλά επιχειρήματα τα οποία λέω, ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι περισσότερο από ποτέ η αναγκαιότητα τώρα να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν περάσει 2 μήνες και δεν έχουν στηριχθεί καθόλου. Ελπίζω πως θα υπάρξει αυτή η κατεύθυνση και έτσι και η πολιτική βούληση, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στους επόμενους μήνες. Ήθελα απλά να ρωτήσω κάτι έτσι πριν πάμε στις πληρωμές, πριν κλείσουμε. Ρωτάει φίλος τηλεθεατής αν γνωρίζετε γιατί η παραγωγή ελιάς στην Αιτωλοκαρνανία δεν μπορούν να πουλήσουν τις ελιές καλαμών. Δεν τις θέλει ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, από τα μέσα Αυγούστου μέχρι και σήμερα. Έχει συμβεί κάτι και έχετε κάποια εικόνα? Κοιτάξτε, στην ελιά καλαμών έχω την αίσθηση ότι στην αρχή υπήρχε στην αγορά υπήρχε η αίσθηση ότι είναι λίγες και τα αποθέματα είναι λίγα και ότι η τιμή θα ανέβει. Η ελιά καλαμών είναι κάτι σαν, όπως και οι βρόσιμες ελιές, είναι σαν το λάδι. Εμείς αποθηκεύουμε, υπό την έννοια μπορούμε να τις κρατήσουμε τις ελιές και να πούμε ότι τις πουλάμε πιο μετά, έτσι τις κάνουμε μια πολύ επεξεργασία και στο σπίτι μας μπορούμε και να πούμε ότι τις δίνουμε πιο μετά. Ποντάραν λοιπόν πολλοί παραγωγοί στο ότι θα πουλήσουν μετά πιο ακριβά και μεγάλη παραγωγή. Δυστυχώς η αγορά δεν μπόρεσε να γυρίσει και λόγω των εξαγωγών και λόγω άλλων προβλημάτων, με αποτέλεσμα η τιμή να είναι πραγματικά καθυλωμένη. Αλλά η ελιά, η τιμή στην Καλαμών είναι ίδια, η πορεία μάλλον της τιμής της Καλαμών Έλληνα φέτος είναι ίδια με την πορεία της τιμής του ελαιολάδου. Πραγματικά και εδώ έχουμε πολύ χαμηλές τιμές. Τώρα φαίνεται ότι τα αποθέματα αρχίζουν κάπως και μειώνονται. Καταρχήν έχουμε και εδώ πέρα μείωση καταναλώσεων. Όταν δεν οι καλαμών και όλες οι ελιές φεύγουν στις χωριάτικες, όταν δεν έχουμε έξω, όταν δεν υπάρχει εστίαση έξω, μένει όλη η παραγωγή. Δηλαδή και οι όποιες ελπίδες για αντιστροφή υπήρχαν πριν στην προ-κορονοϊού εποχή, στην προ-πανδημίας εποχή, έχουν διαψευστεί με τον μεγαλύτερο τρόπο, γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα, μια αντικειμενική μείωση στις καταναλώσεις, οπότε ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδερος. Δεν νομίζω, δεν θα ανακάψουν, δεν πρόκειται να υπάρξει φέτος, εκτιμώ εγώ προσωπικά, ανάκαψη των τιμών. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί της παραγωγής που παράγουν ελιές καλαμών διαμαρτύρονται έντονα, γιατί η Έλενα όντως είναι μια καλλιέργεια η οποία είναι πολύ πιο απαιτητική ως ελαιοκαλλιέργεια σε έξοδα, δηλαδή είναι πολύ πιο ακριβή καλλιέργεια, βγάζει ένα προϊόν το οποίο είναι καλύτερο αλλά είναι πιο ακριβή καλλιέργεια, ώστε έχουν γράψει και αυτοί οι άνθρωποι πολύ μεγάλες ζημιές φέτος. Περιμένουν και αυτοί μια έτσι στήριξη, αλλά δυστυχώς και εδώ έγινε και μια, πέτρεψέ μου, αστοχία. Φέτος έχει υπάρξει και μια αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ για την ελιά καλαμών. Δηλαδή αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε έτσι εκπονηθεί τα προηγούμενα χρόνια, είχε εκτιμηθεί ότι το ασφάλιστρο είναι μικρό, έπρεπε να αυξηθεί λόγω των κινδύνων και της αξίας που έχει αυτή η καλλιέργεια. Βέβαια δεν ήταν σωστός το timing, ο τωρινός χρόνος για να γίνει αύξηση. Δηλαδή το φετινό ΟΣΔΕ έχει αυξημένες εισφορές του ΕΛΓΑ. Είναι λάθος αυτό, θα πρέπει να μην γίνει τουλάχιστον αυτό, έτσι να υπάρξει μια ελάφρυνση τουλάχιστον σε αυτό το τομέα στους ανθρώπους, τους παραγωγούς των ελιών καλαμών. Μάλιστα. Τώρα με πληρωμές πριν κλείσουμε, τι έχουμε? Έχουν να περιμένουν κάτι, να λαμβάνουν κάτι? Με πληρωμές, ναι. Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε την πληρωμή της συνδεδεμένης των βοηδών. Ελπίζω να πάνε όλα καλά μέχρι την επόμενη Πέμπτη να έχει γίνει η πληρωμή. Υπάρχει δέσμευση ότι θα είναι περίπου
γύρω στα 174, δεν έχει βγει ακόμα η πραγματική τιμή, θα είναι 174 περίπου ανά επιλέξιμο βοηδές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, περίπου 38-40 εκατομμύρια είναι η πληρωμή για όλη την χώρα. Νομίζω ότι θα υλοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα χωρίς προβλήματα. Και εκεί κάπου κλείνουμε με τις πληρωμές αυτές. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα αυτή και εννοείται ότι θα την ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Έως τότε να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στην Πρέβεζα και στον κύριο Κοροναίο. Πάμε να δούμε, πριν υποδεχτώ τον επόμενο καλεσμένο μου, σχετίζεται ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ και το θέμα, την διαδήλωση, την εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας μας, χθες με τις άδειες καρέκλες. Οι άνθρωποι από το χώρο της εστίασης έτσι στέλνουν ένα SOS, εκπέμπουν SOS για την επόμενη μέρα στον κλάδο και την επιβίωσή τους. Ζητούν άμεσα και περισσότερα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Με άδειες καρέκλες γέμισε το απόγευμα της Τετάρτης και η κεντρική πλατεία στην πόλη των Ιαννίνων στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας Empty Chairs που πραγματοποιήθηκε τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τους επιχειρηματίες της εστίασης. Μάλιστα, επάνω στις άδειες καρέκλες, οι οποίες μάλιστα είχαν μεταξύ τους και απόσταση, είχαν τοποθετηθεί χάρτινες ταμπέλες με έτοιμα την άμεση επιχορήγηση του κλάδου για την επανεκκίνηση. Ανάμεσα στα έτοιμα του κλάδου της εστίασης είναι η επιδότηση ενοικίου, η μείωση του ΦΠΑ, η μείωση στα δημοτικά τέλη μέχρι το 2020, αλλά και άλλα, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές με την επιστροφή στην λειτουργία να μπορέσουν να σταθούν όρθιες και κυρίως να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, καλώντας την πολιτεία να στηρίξει τον κλάδο, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Μπαρ και Συναφών Επαγγελμάτων Παμβώτης, Χρήστος Τάτσης. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, κάνοντας την εκδήλωση διαμαρτυρίας του κλάδου της εστίασης στα Γιάννενα, η οποία λαμβάνει χώρα σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται σε όλες τις πόλεις στην Ελλάδα την ίδια ώρα. Είναι μια διαμαρτυρία με άδειες καρέκλες, η οποία δείχνει την αγωνία των καταστηματάρχων, αν καταφέρουν αυτές οι καρέκλες να ξαναγεμίσουν. Τα αιτήματα που, όπως φαίνεται πίσω, είναι γραμμένα σε κόλλες Α4 είναι πολλά. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι η μείωση του ΦΠΑ σε μονοψήφιο αριθμό και αν είναι δυνατόν στο 6%. Η επιδότηση των καταστημάτων με των ενοικίων, η επιδότηση των εργαζομένων και ένα εφάπαξ ποσό σαν επιδότηση και να μην ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ. Αυτά είναι μερικά από τα αιτήματα και τα πιο σημαντικά για να μπορέσουν τα καταστήματά μας να ξαναεπανεκκινήσουν και να μπουν στην κανονικότητα. Γιατί σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου των Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, όπως είναι τώρα και με την κατάσταση που επικρατεί και με τα νέα μέτρα, ένα στα 7 καταστήματα δεν θα καταφέρουν να επανεκκινήσουν την επιχείρησή τους. Αυτό σημαίνει από τις 700.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν, οι 100.000 δεν θα καταφέρουν να ανοίξουν. Με αποτέλεσμα τη μεγάλη ανεργία και τη μεγαλύτερη, ας πούμε, οικονομική κρίση που περνάει αυτή τη στιγμή η χώρα. Και εμείς αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι η εστίαση με αυτόν τον τρόπο απαιτεί και δεν επαιτεί. Σύμφωνα με τον κύριο Τάτσι, τα αιτήματα του κλάδου δεν είναι ανέφικτα, αναφερόμενος στην πρακτική που ακολουθήθηκε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε παραδείγματα Γερμανία, Βέλγιο, στη Γερμανία, ας πούμε, σε 2 μέρες το ΦΠΑ πήγε στο 7% από το 19%. Επιδοτεί τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή με εφάπαξ ποσό και όχι με μορφή δανεισμού. Όλα αυτά είναι βάσιμα και γι' αυτό και τα ζητάμε. Τα προβλήματα και ανάγκες της εστίασης αποτέλεσαν το αντικείμενο της συζήτησης στην συνάντηση που είχε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάβας με τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ, Μπάρ, Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων Ιαννίνων, Παμβώτης Χρήστο Τάτσι. Οι νέοι όροι και οι κανόνες που έχουν γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής δημιουργούν ένα νέο τοπίο στο οποίο καλούνται και να επιβιώσουν οι επαγγελματίες του χώρου. Ο Αντιδήμαρχος Φώτης Βάβας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επεσήμανε ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να στηρίξει την τοπική επιχειρηματικότητα και στο
πλαίσιο αυτό θα εξαντληθούν τα περιθώρια που υπάρχουν για επιπλέον παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ θα εξεταστεί και η δυνατότητα μείωσης τελών για τους υφιστάμενους χώρους και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Μόλις η δέσμη μέτρων του Δήμου Ιωαννιτών οριστικοποιηθεί και εξειδικευτεί, πριν κατατεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο κύριος Βάβας προς τον κύριο Τάτσι, θα υπάρξει νέα συνάντηση ώστε να ενημερωθεί πλήρως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως είπα θα μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει αξία να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι της εστίασης, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το χώρο και από μέσα και από έξω θα έλεγε κανείς. Ο λόγος για τον κύριο Ανδρέα Γεωργούλη που είναι μαζί μας σήμερα είναι και σεφ και ιδιοκτήτης εστιατορίου και γνωρίζει καλά πώς έχει κατάσταση, τη μεγάλη ζημιά που έχουν έτσι υποστεί όλο αυτό το διάστημα που παρέμειναν κλειστές και παραμένουν μέχρι 1η Ιουνίου, τουλάχιστον αυτά είναι έως τώρα τα δεδομένα, οι επιχειρήσεις αυτές. Και είδαμε ότι σε όλες τις πόλεις έτσι έγιναν αντίστοιχες σαν την χθεσινή εκδηλώσεις, empty chairs ο τίτλος τους, στάλθηκε το μήνυμα, ελπίζω να το έλαβαν οι κυβερνώντες, έτσι. Και τα συναρμόδια Υπουργεία, κύριε Γεωργούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα και το πρόβλημα τώρα έτσι που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι οι όροι που θα ανοίξουμε. Mm-hmm. Είμαστε σε αναμονή, προετοιμασίες και τέτοια, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τους όρους. Πιστεύω ότι θα ανοίξουμε λίγο νωρίτερα βέβαια, γύρω στις 25, αλλά μέχρι τις 18 πιστεύω θα ανακοινωθεί και το πλαίσιο που θα ανοίξουμε. Που σίγουρα δεν είναι εύκολο για μια επιχείρηση. Το βάρος καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο. Η ζήτηση δεν ξέρουμε πώς θα είναι, πώς θα είναι ο κόσμος, τι ψυχολογία θα έχει. Περιμένουμε κι εμείς. Αισιόδοξοι είμαστε βέβαια. Κύριε Γεωργούλη, τι είναι αυτό που σας, έτσι, θα λέγαμε, σας κάνει πιο σκεπτικούς, γιατί ανησυχείτε περισσότερο? Είναι αυτό ο περιορισμός των θέσεων, ότι περικόπτουν ουσιαστικά από ένα εστιατόριο που είχε μια σάλα ίσως που μπορούσε να εξυπηρετήσει 300 άτομα, 400, ότι ξαφνικά θα κληθείτε να σερβίρετε μόνο 100-150 για παράδειγμα, ή αποστάσεις, τι ακριβώς? Και αυτό είναι. Εντάξει, εμείς στο χώρο μας έχουμε πολύ χώρο, δηλαδή είναι σίγουρα πιο ασφαλή, αλλά σκεφτείτε πολλά εστιατόρια, πιο μικρά μαγαζιά που έχουν 10, 12, 15 τραπέζια, δεν είναι βιώσιμο. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να τους δοθεί χώρος, εάν υπάρχει βέβαια. Δεύτερον είναι το προσωπικό, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εκεί πρέπει να παίρνουν και λίγα μέτρα, έτσι να βοηθήσουν και τις επιχειρήσεις. Ναι, τι θα γίνει για παράδειγμα όταν είχατε χει δουλειά, τώρα με τα νέα δεδομένα αν θα μειωθεί δουλειά δεν θα χρειαστείτε και τόσο πολύ προσωπικό να σας βοηθάει, έτσι, είτε είναι σερβιτόρους, είτε είναι βοηθούς μέσα στην κουζίνα. Είναι διαφορετικά να προετοιμάζεις 300 πιάτα και διαφορετικά 100, έτσι δεν είναι? Εσείς τα ξέρετε και εκ των έσω, όπως είπα, γιατί έχετε και την επιμέλεια στον όμιλο και του μενού κλπ. Σίγουρα είναι μεγάλο πρόβλημα για μας και είναι και ο προβληματισμός μεγάλος. Το καλοκαίρι τα μαγαζιά της πόλης, τα μεγάλα μαγαζιά, πρέπει να προσλάβουν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων για δουλειά, mm-hmm. που ακόμα είμαστε σε σκέψεις πόσους να πάρουμε, με τι όρους. Και σίγουρα δεν είναι, και προσπαθούμε να κρατήσουμε και το προσωπικό και να ρισκάρουμε μεν, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε. Μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια δηλαδή. Είναι πολλά έτσι αυτά που σκεφτόμαστε. Ούτε εμείς έχουμε λύσει ακόμα. Σε αναμονή είμαστε. Περιμένουμε λίγο το πλαίσιο του πώς θα ανοίξουμε, με ποιους όρους, πώς θα είναι τα μέτρα, για να πάρουμε τελικές αποφάσεις. Σίγουρα θα είναι δύσκολα. Ο κόσμος αρκετά φοβισμένος. Θα δούμε λίγο την ψυχολογία του κόσμου. Θέλω να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα στηρίξει τις επιχειρήσεις. Θα βγει δηλαδή έξω. Οι επιχειρήσεις θα πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Και μεγάλες επιχειρήσεις είναι και αξιόπιστες πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι και χαίρομαι που ακούω και έναν άνθρωπο αισιόδοξο, γιατί πολύ μαυρίλα και κατήφια είχαμε το τελευταίο διάστημα. Έτσι, χαίρομαι που τα βλέπετε θετικά τα πράγματα. Αρκεί, όπως είπαμε, να υπάρξει και η κατάλληλη στήριξη και υποστήριξη σε όλο αυτό. Να σας πούνε και τους τρόπους που θα γίνει, γιατί πραγματικά τώρα λίγα πράγματα ακόμη γνωρίζουμε. Όμως, ήθελα να σταθώ λίγο και στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια καλή προσπάθεια και στην πόλη μας και βλέπαμε τα αποτελέσματα έτσι, του προηγούμενου διαστήματος να αποδίδουν καρπούς. Είχαμε δει ανθρώπους να έρχονται να προτιμούν
προτιμούν και για καλοκαιρινό και όχι μόνο τουρισμό την πόλη των Ιωαννίνων, θα είναι άνθρωποι που θα στερηθούμε, έτσι. Θα είναι πελάτες που θα στερηθείτε κι εσείς, αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες από τις επιχειρήσεις σας. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να μην μιλήσουμε για τουριστικά θέρετρα και για περιοχές που ζουν κατεξοχήν από αυτό, για τα νησιά μας. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και πόσο μάλλον στην Ελλάδα που είναι και προφανές, δηλαδή, έχει αναγνωριστεί ο τουρισμός ως βιομηχανία ζωτικής σημασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, το μόνο καλό είναι αυτό που όλοι συμφωνήσανε, ότι η βιομηχανία, ο τουρισμός είναι βιομηχανία και βαριά βιομηχανία, ειδικά για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σίγουρα εκεί θα χρειάζονται πρωτοβουλίες και πόσο μάλλον από την κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξουν τα σύνορα, ποιες χώρες θα τα ανοίξουν, οι εμπορικές εταιρείες θα κάνουν, με τις κρατήσεις θα γίνει. Και εκεί μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δουλεύει στον τουρισμό, ειδικά στη σεζόν κτλ. Και εκεί σε αναμονή είμαστε. Σίγουρα θα είναι πολύ μειωμένα τα πράγματα. Σίγουρα θα είναι μειωμένα. Ο εσωτερικός τουρισμός δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να στηρίξει μια επιχείρηση και να αξίσει τον κόπο μια επιχείρηση να ανοίξει. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχουν τα χρήματα να στηρίξουν. Η ζήτηση, θα πέσει η ζήτηση, θα πέσουν οι τιμές. Μπορεί κάποιος με μειωμένες τιμές να τα απεξέλθει. Και εκεί πάρα πολλά ερωτήματα, ακόμα στον αέρα είναι και εκεί. Σίγουρα θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Πιστεύω όμως ότι με σωστές κινήσεις 2-3 μήνες θα δουλέψουν. Δηλαδή Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο θα δουλέψουν. Είναι αρκετοί όμως αυτοί οι μήνες έτσι να καλύψουν τη ζημιά που έγινε το προηγούμενο διάστημα, θεωρείτε? Όχι, όχι. Από μόνοι τους. Δεν είναι αρκετοί. Όχι, όχι. Απλώς να μειώσουν τη χασούρα που λέμε. Όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν μιλάμε για κέρδος φέτος, το έχουμε ξεχάσει το 20. Το 20 είναι για να περάσει, για να το ξεχάσουμε, να το διαγράψουμε. Δεν είναι για κάτι άλλο. Μάλιστα. Άρα μέσα στο 20 και μόλις θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από αυτή την κρίση, την υγειονομική και ταυτόχρονα οικονομική, από εκεί και μετά θα δούμε ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι λέτε, το ποιος θα μείνει όρθιος, έτσι, και ποιος θα έχει καταφέρει να επιβιώσει. Ναι, ναι. Είναι πολλές επιχειρήσεις που ήταν ήδη στο όριο. Mm-hmm. Σίγουρα θα ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο. Εκεί σίγουρα χρειάζεται όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου, χρειάζονται μια βοήθεια. Χρειάζονται ένα κεφάλαιο κίνησης τουλάχιστον για να ανοίξουν. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι ένα μαγαζί την Πέμπτη πριν κλείσουμε έκανε μια παραγγελία για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Που στα μεγάλα μαγαζιά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη η αγορά. Όλα αυτά πήγαν χαμένα. Mm-hmm. Και αυτά τώρα πρέπει να τα ξαναπάρεις για να ξανανοίξεις ένα μαγαζί από το μηδέν. Πάγια τρέχουν, ενίκια, καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο το κόστος για ένα μαγαζί. Σίγουρα εκεί χρειάζονται βοήθεια. Σίγουρα μεγάλο έτσι, κάτι που μπορεί να είναι η μείωση του ΦΠΑ που συζητιέται. Ήδη στη Γερμανία έχει γίνει. Που κατευθείαν από 19 το πήγαν στο 7. Τολμηρό πολύ. Και δεν ξέρω κατά πόσο όμως αντέχει η τσέπη μας να το κάνουμε όλο αυτό. Μιλάω για την οικονομία μας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη στήριξη για να ξαναπατήσουμε όλοι στα πόδια μας. Εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες, όλοι. Άρα θεωρείτε ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε εικόνα, και εφόσον θεωρείτε ότι ίσως ανοίξετε και νωρίτερα? Θα έχει ξεκαθαρίσει, ναι, το πλαίσιο, θα έχει ανακοινωθεί, λέτε, από την κυβέρνηση το πλαίσιο με το οποίο θα κληθείτε να ξανανοίξετε, να δουλέψετε, αλλά και ίσως και τα μέτρα στήριξης. Ναι, νομίζω μέχρι 18 του μηνός θα έχουμε πλήρη εικόνα το πώς θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Τουλάχιστον τα καταστήματα επισητισμού. Mm-hmm. Για τα ξενοδοχεία και τα λοιπά, νομίζω λίγο αργότερα. Μάλιστα. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα κρατήσω την αισιοδοξία σας, κύριε Γεωργούλη. Μακάρι εδώ έτσι να τα βλέπαν όλοι θετικά. Κλείνω πάντα με ένα χαμόγελο. Χαίρομαι έτσι που βλέπω ότι δεν το βάζετε κάτω. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμα σας. Και εννοείται ότι με τη μυρολατρεία, εννοείται ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι. Ας ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Μία κρίση είναι, θα περάσει. Σας ευχαριστώ. Εξάλλου οι επιχειρηματίες, θα πω κάτι τελευταίο για να τελειώσω. Mm-hmm. Πάντα έπρεπε να προσαρμόζονται, γιατί η αγορά πάντα έχει νέες ανάγκες. Ας το δούμε σαν μία νέα ανάγκη. Και σαν μία νέα πρόκληση όλο αυτό,
Είναι μια ωραία πρόκληση, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και εφόσον θα έχουμε και περισσότερα και θα έχουμε και εικόνα ολοκληρωμένη για το πώς θα γίνει το άνοιγμα των καταστημάτων σας. Σας ευχαριστώ. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, θα είναι δύσκολο το εγχείρημα και όπως λένε οι άνθρωποι της εστίασης, χρειάζονται πραγματικά στήριξη, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Θα μου πείτε, η Γερμανία, να φέρνω το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Γερμανία μείωσε το ΦΠΑ, τη δική μας χώρα όμως δεν θέλει να τη στηρίξει. Έτσι, ο καθένας, είπαμε, θα κοιτάξει τον εαυτό του σε αυτήν την κρίση εδώ. Λοιπόν, Σωτήρη, βοήθησέ με, πάμε σε διάλειμμα. Πολύ ωραία. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την τελευταία μας ενότητα και με εκδηλώσεις πολιτιστικές που, όπως ξέρουμε, θα ακυρωθούν το επόμενο διάστημα. Ήδη κάποιες έχουν αρχίσει να ακυρώνονται. Μεγάλα φεστιβάλ, μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα από αυτά είναι και το αντάμωμα των Σαρακατσανέων. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Σαρακατσανέων, ο κύριος Μουτσιάνας. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εκατό χρόνια εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ιωαννίνων. Με σεβασμό στην ιστορία μας και τα χιλιάδες μέλη μας, προχωρούμε στη νέα εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον, την ψηφιακή εποχή, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την αύξηση του τουρισμού, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έρευνες, μελέτες, ημερίδες, φεστιβάλ τεχνολογίας, φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου. Με μοναδικό στόχο τη στήριξη και ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων σχεδιάζει. Επιμελητήριο Ιωαννίνων. 100 χρόνια μπροστά. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο, η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος, η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σήμερα ένα χαμόγελο, αύριο μια αγκαλιά, σήμερα ένα βλέμμα, αύριο ένα φιλί. Σήμερα μόνοι, αύριο όλοι μαζί. Φροντίζουμε το σήμερα για να έχουμε αύριο τα πάντα. Ας δώσουμε αξία σε ό,τι μπορούμε να απολαύσουμε και ό,τι μας λείπει δεν θα αργήσει. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει.
όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και πάμε ευθύς αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γεώργιο Μουτσιάνα. Είναι ο πρόεδρος, όπως έχω πει και σίγουρα το γνωρίζετε όσοι βλέπετε χρόνια την εκπομπή μας, των πολιτιστικών συλλόγων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Σάρα Κατσανέων. Και δυστυχώς θα χαιρόμασταν πολύ να σας φιλοξενήσουμε υπό άλλες συνθήκες, κύριε Μουτσιάνα, να συζητούσαμε για το 40ο σας αντάμωμα. Είναι έτσι και χρονιά ορόσημο για εσάς. Συμπληρώνετε 4 δεκαετίες που κάνετε αυτό το μεγάλο αντάμωμα. Όμως ο κορονοϊός δεν το επιτρέπει, δεν το επέτρεψε για φέτος. Όμως, όπως πολύ σωστά λέτε, σε έτσι μια αποστροφή του δελτίου τύπου που έχετε εκδώσει, που έχετε βγάλει, ο πολιτισμός είναι κύκλος και τα όμορφα θα ξαναεπιστρέψουν, έτσι. Καλησπέρα, κυρία Χριστοφορίδου, σε εσάς, χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Αληθώ. Και στο εκλεκτό τηλεοπτικό σας κοινό και, τους πολλούς φίλους που έχουμε στην ευρεία περιοχή της Ηπείρου. Με πόνο καρδιάς πραγματικά πήραμε αυτή την απόφαση, διότι μετά από συνάντηση και επαφή που είχαμε και με την πολιτική προστασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον για τον Ιούνιο που είναι το αντάμωμά μας, να γίνει αυτή η πέθρια εκδήλωση. Εξάλλου σήμερα, από ό,τι ξέρουμε, η κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, ανακοίνωσε ότι μετά τις 15 Ιουλίου και σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται κάποιες υπαίθριες εκδηλώσεις. Έτσι και εμείς, με σεβασμό στην προσπάθεια που κάνει η ελληνική πολιτεία και βασικά με σεβασμό σε όλους αυτούς τους Σαρακατσάνους που επί 4 δεκαετίες ερχόταν στα ανταμώματά μας, αποφασίσαμε φέτος να μην πραγματοποιήσουμε αυτήν την κορυφαία εκδήλωσή μας, παρόλο που για μας ήταν μια επιτυχιακή χρονιά. Και είναι, για να καταλάβουν τα μεγέθη, ότι είναι η δεύτερη φορά τα 40 χρόνια που δεν έχει γίνει το αντάμωμα. Η πρώτη φορά ήταν το 1986 που είχαμε το πυρηνικό ατύχημα στο εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ και τότε δεν έγινε το αντάμωμα, και φέτος ένας άλλος εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος ή συμφορά παγκόσμια μας οδηγεί σε αυτήν την αναβολή. Έτσι, πρέπει να είναι εξαιρετικοί και πολύ σημαντικοί οι λόγοι που να σας αποτρέψουν από μια τέτοια εκδήλωση. Ίσως αναρωτιούνται κάποιοι που μας ακούνε, οι φίλοι Σαρακατσανέοι, που θα ήθελαν να δώσουν το παρόν στο 40ο σας αντάμωμα, γιατί δεν μεταφέρατε ίσως την εκδήλωση για αργότερα. Δεν ξέρω τι απαντάτε και αν θεωρείτε ότι όλο αυτό θα είχαν και το νόημά του. Καταρχήν, μια μεγάλη και κορυφαία εκδήλωση που έχει μπει βαθιά στη συνείδηση και των Σαρακατσάνων αλλά και των φίλων της παράδοσης, οφείλουμε να τη σεβόμαστε και δεν πρέπει να τη μετακινούμε. Είναι πάγια η θέση μας. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι συζητήσαμε με τους ειδικούς, ότι και το καλοκαίρι φέτος οι εκδηλώσεις, οι υπαίθριες, μάλλον δεν θα γίνουν. Γι' αυτό και εμείς, όπως είπα προηγουμένως, θέλοντας να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν, τη δύσκολη προσπάθεια, την επιτυχή προσπάθεια που, κάνει η πολιτεία, θέλουμε να μπούμε στη λογική αυτή ότι μία φορά δεν θα πάθουμε και τίποτε εάν δεν ανταμώσουμε Σαρακατσάνη. Ο κύκλος δεν θα γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου, και έτσι θα μπορέσουμε και να είμαστε και εντάξει με τη συνείδησή μας. Γιατί, όπως πολύ καλά βλέπετε και ακούτε, η παράδοση είναι η βιομηχανία της Ελλάδος μετά τον τουρισμό. Πραγματικά θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε, να μην κάνουμε ακραία πράγματα, να μην πιέζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί όπως φαίνεται, γρήγορα ξεχνάμε το κομμάτι το υγειονομικό και περνάμε στο οικονομικό. Όχι ότι δεν είναι βασικό και το οικονομικό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μεταλλαγή των αξιακών προτύπων πρέπει να γίνει, πρέπει δηλαδή να βάλουμε προτεραιότητες. Και νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν είναι πρώτη προτεραιότητα οι χωροί και τα τραγούδια. Μπορούν να περιμένουν και τα επόμενα χρόνια.
Έτσι, είναι πάνω απ' όλα, έχει σημασία η ανθρώπινη ζωή. Να είμαστε και του χρόνου, όπως είπαμε, όλοι εδώ, να ανταμώσουμε σε τέτοια γλέντια, σε ανταμώματα, σε εκδηλώσεις πολιτιστικές. Αυτό προέχει, η ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν θα είναι μαζί μας. Μέχρι τώρα ο αριθμός έχει ξεπεράσει τους 140 δυστυχώς. Μικρός λένε κάποιοι, ο κάθε όμως από αυτούς τους θανάτους έχει τεράστια αξία για τον κάθε άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και για την οικογένεια των ανθρώπων αυτών. Και δεν θέλουμε αυτό να είναι ακριβώς... κι άλλοι και να προσθεθούν σε αυτόν τον τραγικό κατάλογο κι άλλοι. Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Χρυσοφορίδου, γι' αυτό και εμείς πρέπει να λειτουργούμε, εμείς που έχουμε τις διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων και βασιζόμαστε στον ελευθερωτισμό. Πρέπει να λειτουργούμε με πρώτο παράγοντα τον άνθρωπο, να είμαστε ανθρωποκεντρικοί και να μην θυσιάζουμε το πολύτιμο αγαθό στην υγεία για πρόσκαιρες εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί στο μέλλον να αποβούν πάρα πολύ δύσκολες για μας. Συμπράττουμε με την πολιτεία, βοηθάμε και εμείς προσωπικά σαν Ομοσπονδία Σαρακατσάνων, γι' αυτό και πήραμε και βγάλαμε αυτό το δελτίο τύπου και πιστεύουμε ότι όταν με το καλό μπορέσει και ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία, του χρόνου να είμαστε γεροί, θα μπορέσουμε πάλι να χορέψουμε όλοι μαζί, να συναντηθούμε σε χώρους που πρέπει, όπως είναι τα ανταμώματά μας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά που γίνονται σήμερα και δείχνουν πόσο ο άνθρωπος είναι ασήμαντος μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται, εμείς πρέπει να αναδείξουμε την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, γιατί τώρα όλοι βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο ξαφνικά να ανακαλύπτουν πόσο πολύτιμος είναι ο άνθρωπος, τουλάχιστον η πλειοψηφία, ότι πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, ότι πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά, τα οποία εμείς όλο αυτό το διάστημα, όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού, τα αναδεικνύουμε. Και ας πάρουμε και κάτι από τη δικιά μας ζωή των Σαρακατσάνων. Εμείς πάντα ήμασταν ολιγαρχείς. Οπότε ας πάρουμε αυτό το προσόν που είχαμε και να μπορέσουμε να πορευτούμε αυτό το διάστημα με λιγότερα πράγματα, είτε λέγεται παράδοση πολιτισμός, είτε ακόμα και στα οικονομικά. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Χρυσοφορίδου, όλοι εμείς βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με άμεση συνέπεια και στον πολιτισμό και στην παράδοση. Εσείς άλλωστε τα ξέρετε και καλύτερα, είστε άνθρωπος των οικονομικών, των μαθηματικών, έτσι να πούμε ότι διατηρείτε μεγάλο λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε τα βλέπετε αυτά και έρχεστε σε επαφή άμεσα και με πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, πολλούς καταστηματάρχες, ανθρώπους του μόχθου που έρχονται να δυσκολευτούν μετά από 10 χρόνια κρίσης ακόμη περισσότερο. Εκεί που ελπίζαμε όλοι ότι μπορέσαμε να περάσουμε τον κάβο και να έχουμε πραγματικά ένα ευίωνο μέλλον, ήρθε αυτή, με συγχωρείς, η οργή, γιατί επί οργής πρόκειται, να μας αλλάξει τα δεδομένα. Στα οικονομικά, όπως προηγουμένως ακούσατε και μιλήσατε με τους προβαλήσαντες, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει όλοι με ηρεμία, με σύνεση, με αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, με τη λογική ότι πρέπει πρώτα να προσευχθούν οι ομάδες που έχουν απόλυτο οικονομικό πρόβλημα. Σιγά σιγά νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μπορέσουμε όλοι να είμαστε όλοι ενωμένοι στην επόμενη μέρα, διότι σαν έθνος περνάμε μια δοκιμασία και πραγματικά πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, και εμείς και η παράδοση και ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της οικονομίας, να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα έρθει η επόμενη μέρα και ότι δυστυχώς η ιστορία κάνει κύκλους και όποιος διαβάζει και παρακολουθεί την ιστορία, όλο αυτό δεν είναι κάτι παράξενο. Έγινε, θα ξαναγίνει, γινότανε, άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Να πούμε τώρα ότι για να συντονίσετε ίσως στο επόμενο διάστημα και δράσεις σας και πράγματα που θα κάνετε τους επόμενους μήνες, βοηθάει, έχουμε τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθάει η τεχνολογία, οπότε ίσως το διοικητικό σας συμβούλιο θα κάνει και τηλεδιασκέψεις έτσι και συζητήσεις για ό,τι χρειάζεται. Ήδη εμείς, κυρία Χρυσοφορίδου, ο προγραμματισμός μας δεν σταμάτησε, συνεχίζεται, το πλάνο μας συνεχίζεται. Το καλοκαίρι 20 με 28 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, στις κατασκηνώσεις Γιούπι, κάνουμε τη βιωματική μας κατασκήνωση. Ήδη έχουμε κάνει την προεργασία, δεν ξέρουμε αν τελικά γίνει, αλλά εμείς είμαστε προετοιμασμένοι εάν γίνει αυτή η βιωματική κατασκήνωση. Είναι η τρίτη. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, όπως είχαμε πει, είχε μια εξαιρετική επιτυχία και δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά, όχι μόνο του Σαρακατσάνων, αλλά των φίλων της παράδοσης, να βιώσουν μια διαφορετική εβδομάδα. Επίσης, εκείνο το οποίο πραγματικά είμαστε τώρα σε πολύ καλή διαδικασία, είναι προετοιμάζουμε τις εκδηλώσεις για το 2021. Ήδη έχουμε κάνει μια επιτροπή με επικεφαλής
τον εξαιρετικό επιστήμονα φίλο μας, τον Γιώργο του Καψάλη, τον πρώην πρίθανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ήδη είχαμε μια συνάντηση με την Επιτροπή Σοφών στην Αθήνα για να καταθέσουμε το φάκελο τι δραστηριότητες θέλουμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, γιατί ως γνωστόν, σαν Σαρακατσάνη, είχαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα του 21, διότι, όπως πολύ καλά ξέρουν οι φίλοι μας, εάν ο προεπαναστατικός ήρωας Αντώνης Κατσαντώνης δεν θανατωνόταν από τον Αλή Πασά, θα ήταν ο αρχηγός της Επανάστασης στη θέση του Κολοκοτρώνη. Άρα εμείς σαν Σαρακατσάνη θα τιμήσουμε το 21 μαζί με τους άλλους συνέλληνες, θα καταθέσουμε φακέλους και θα κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να αναδείξουμε ένα μεγάλο γεγονός. Όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, έχουν πάντα επιτυχίες. Ίσως είναι επίκαιρο και στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Πολύ σωστά, και ας δημιουργηθούν και ευκαιρίες μέσα από αυτή την υγειονομική κρίση που μας έπληξε. Άρα μου δίνετε τροφή για συζήτηση και για επόμενες κουβέντες και για επόμενες συζητήσεις. Θα σας παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επαφή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μουτσιάνα. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοφορίδου, εσάς, το τηλεοπτικό σας κανάλι και την οικογένεια Γεωργούλα, που είναι χορηγός επικοινωνίας της Ομοσπονδίας μας, διότι επικαλείται εθνικό έργο, το λέμε και το ξαναλέμε, στις δύσκολες περιπτώσεις όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήσασταν δίπλα μας, δίπλα στην παράδοση και στον πολιτισμό, και σας ευχαριστούμε θερμά. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να ξανάμαστε σύντομα και σε άλλες εκδηλώσεις. Καλή σας συνέχεια, την καλησπέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπως έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Χαίρομαι όταν υπάρχουν άνθρωποι έτσι με τόσο όρεξη για δουλειά και πραγματικά με τέτοια αισιοδοξία μας το μεταδίδουν και μας το μεταφέρουν και εμάς. Και κάπως σαν να επιστρέφει το χαμόγελο στα χείλη μας, έτσι όλοι μαζί νομίζω θα τα καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, όπως είπα, θα τα ξαναπούμε αύριο μεσημέρι Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Μην φύγετε από το Ήπειρος TV1. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων ενώ στις 8. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μάλιστα, απόψε καλεσμένη της Γιώτα Σταύρου στις 8 είναι η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. Έτσι είπαμε, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Όχι να χαλάσουμε όλο αυτό που χτίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Πολύ προσοχή. Γεια σας.